Εγώ στην διαδικασία της ενημέρωσης του ελληνικού λαού, την οποία έχει εδώ και μήνες χρονολογήσει και υλοποιεί κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα. Για το πού βρισκόμαστε και τι πρέπει να κάνουμε για να δώσουμε διέξοδο στην κρίση. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η σημερινή μας εκδήλωση με ομιλητές την κυρία Μαρία Νεβρεπών και Τελιβάνη, την κυρία Ζωή Γιοργαντά, τον κύριο Δημήτρη Παντέλη και τον κύριο Δημήτρη Καζάκη. Επιτρέψτε μου, πριν δώσω τον λόγο στους ομιλητές, να πω πολύ σύντομα δύο λόγια για τον φορέα της αποψινής διοργάνωσης, το ΕΠΑΠ. Το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο ΕΠΑΠ συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 2011, αμέσως μετά τις μεγαλειώδεις παλαϊκές κινητοποιήσεις των πλατιών του περασμένου Ιουνίου, όταν και φάνηκε πλέον η ανάγκη να πάρει οργανωμένη μορφή η όλο και διωκούμενη λαϊκή αντίσταση. Από τότε μέχρι σήμερα έχει εξαπλωθεί σε εκατοντάδες πυρήνες και χιλιάδες μέλη σε κάθε σχεδόν γωνιά της Ελλάδας, σε μορφή οριζόντιας οργάνωσης. Συνοπτικά, οι θέσεις του ΕΠΑΜ είναι η ανατροπή του σάπιου και πολυπίκυλα διαπλεκόμενου σημερινού πολιτικο-οικονομικού κατεστημένου ως βασική προϋπόθεση. Κύρωση της δημοκρατίας, της λαϊκής κυριαρχίας και της εθνικής αξιοπρέπειας. Η μη αναγνώριση και η άρνηση πληρωμής του λεγόμενου χρέους. Η άσκηση ποινικής δίωξης για όλους όσους ευθύνονται με πράξεις ή παραλήψεις για την κατάδεια της χώρας μας. Η υιοθέτηση εθνικού νομίσματος και η παραλλήλου εθνικοποίηση της τράπεζας της Ελλάδος και των μεγάλων τραπεζών με σκοπό τον έλεγχο της οικονομίας και της κίνησης των κεφαλαίων. Η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας που θα στηρίζεται στο τεράστιο υπόγειο, θαλάσσιο και υπέργειο κεφάλαιό της και στο ανεξάρτητο σε δυνάμεις και θέληση ανθρώπινο δυναμικό της. Με μοχλούς τη μεσαία και την εργατική τάξη, το επιστημονικό δυναμικό και τους αγρότες και με ανάδειξη του κρατικού παράγοντα σε βασικό ρυθμιστικό εργαλείο της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Για τη δυνατότητα υλοποίησης των παραπάνω, το ΕΠΑΜ απευθύνεται σε όλο τον ελληνικό λαό, μη κάνοντας καμία διάκριση πολιτικών διαχωρισμών ή ιδεολογικών καταγωγών του καθενός. Γι' αυτό είναι ενιαίο και παλαϊκό το μέτωπο. Γιατί οι επιπτώσεις αυτής της πολιτικής είναι τραγικές και οδυνηρές για όλους μας. Είτε προερχόμαστε από τα αριστερά, είτε από τα δεξιά, είτε είμαστε κεντροδεξιοί, είτε κεντροαριστεροί, οτιδήποτε άλλο. Για αυτό το τραπέζι του ΕΠΑΜ προέρχονται από όλους τους κομματικούς, πολιτικούς ή ιδεολογικούς χώρους, σε αγαστή και απόλυτη αρμονία μεταξύ τους. Και κάτι τέτοιο συμβαίνει για πρώτη φορά, τουλάχιστον στα τελευταία 75 χρόνια. Δύο είναι οι απαιτήσεις που θέτει το ΕΠΑΜ σε κάθε υποψήφιο μέρος του για να το δεχτεί στις γραμμές του. Τη δημοκρατικότητα και τον πατριωτισμό. Διότι χωρίς δημοκρατία, με την πραγματική έννοια του όρου, δηλαδή κρατεός δήμος, ισχυρός λαός, δεν υφίσταται λαϊκή κυριαρχία. Και χωρίς πατριωτισμό, δηλαδή χωρίς την αίσθηση ευθύνης για αυτά που κληρονομήσαμε από τους πατεράδες μας, τα πάτρια, με ποια αίσθηση ευθύνης θα τα υπερασπιστούμε για να τα κληρονομήσουμε στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές. Για την εντυμότητα. Θα κλείσω, γιατί πρέπει να ξεκινήσουν οι ομιλητές, λέγοντας ότι ένα ερώτημα κυριαρχεί αυτή τη στιγμή, πιστεύω, σε κάθε Έλληνα που το θέτει στον εαυτό του ή στις συζητήσεις του, ανεξαρτήτως κοινωνικής διαφορμάτωσης ή πολιτικο-ιδεολογικών καταγωγών. Είμαστε σε θέση ως λαός να κάνουμε την υπέρβαση. Είμαστε σε θέση να γκρεμίσουμε αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα μαζί με τους δολοπρεπείς εκπροσώπους του που εγκληματούν εις βάρος του λαού, τους ξένους εντολείς τους και τους ντόπιους άρπαγες συνεργάτες τους. Είμαστε σε θέση να αποτινάξουμε το ζυγό που μας φοράνε τουτουτού, τρόικες, μερκοζί και πάνω απ' όλα τα κοράκια της διεθνούς τραπεζικής κλεπτοκρατίας. Είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε από εδώ ένα τέτοιο χτύπημα ενάντια στη διεθνή κλιματοπιστωτική μαφία που θα προσδώσει ελπίδες και θα δώσει το έναυσμα και στους άλλους λαούς της Ευρώπης να πάρουν τη σκυτάλη και να απελευθερωθούν. Και το αν είμαστε σε θέση να το κάνουμε, δεν θα αναφερούνται την αντίσταση ενάντια στην προηγούμενη χούντα, ούτε τους πρόσφατους αγώνες των παππούδων μας, του έτους του 40 και της εθνικής αντίστασης, ούτε το πνευματικό DNA που φέρουμε μέσα μας.
Ένα πνευματικό DNA, θα έλεγα, όπου το αδούλωτο και η έννοια της ελευθερίας κυριαρχούν διαχρονικά. Ούτε την ιστορία αιώνων αυτού του λαού, τον οποίο σήμερα εκπροσωπεί η δική μας γενιά. Θα αναφέρω μόνο ένα πρόσφατο δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Liberation, που έγραφε: «Ο Έλληνας δεν χορεύει και δεν θα χορέψει ποτέ στο ένα πόδι, ούτε θα σκύψει δουλικά, ανεξάρτητα από τα καθεστώτα που θέλουν να το επιβάλλουν. Χορεύει με τα χέρια του ψηλά, σαν να θέλει να πετάξει προς τα αστέρια. Ο Έλληνας είναι τόσο ζωντανός όσο πιο θανάσιμη είναι η απειλή. Και ο Έλληνας, ακόμη και χτυπημένος μέχρι θανάτου, στο τέλος πάντα σηκώνεται». Και συνεχίζει ο Ραούλ Βανεγενοβέργος, συντάκτης του άρθρου: «Κάθε παιδί στην Ελλάδα που υποτιμά στο σχολείο του μας καλεί στην αγανάκτηση και στην εξέγερση. Για τους Έλληνες είναι καιρός να πούνε όχι, και για όλους εμάς ήρθε ο καιρός να τους στηρίξουμε, επειδή ο ελληνικός λαός ηγείται σήμερα της μάχης κατά του οικονομικού ολοκληρωτισμού». Η Ελλάδα είναι το παρελθόν μας, η Ελλάδα είναι επίσης το μέλλον μας, λέει ο Γάλλος, ο Βέλγος συντάκτης. Και θα λέγω ότι αρκεί να πιστούμε και εμείς για αυτό που ήδη είναι πεπισμένοι οι ξένοι. Φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε τη σημερινή, ξεκινάμε με τους σημερινούς ομιλητές. Έχουμε, με συγχωρείτε μισό λεπτό, θα δείξει την εκδήλωσή μας η κυρία Μαρία Νεκρεπόντη Θελιβάνη, καθηγήτρια οικονομικών επιστημών και πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονία. Επιτρέψτε μου να πω ότι για το βιογραφικό της κυρίας Μαρίας Νεκρεπόντη Θελιβάνη θα χρειαζόταν 10 πυκνογραμμένες σελίδες, γι' αυτό ελπίζω να με συγχωρέσει και η ίδια. Αν αναφέρω μόνο το ότι είναι αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Οικονομολόγων και πρόεδρος του Ιδρύματος Δημήτρη και Μαρίας Δελιβάνη. Από την πλούσια βιβλιογραφία της θα αναφέρω μόνο τα βιβλία της: «Αντιμνημονιακά», «Ελληνικό δημόσιο χρέος και ελλείμματα», «Η φωνική κρίση και η ελληνική ταγωδία» και το τελευταίο της, που είναι «Όλη η αλήθεια για χρέος και ελλείμματα και πώς θα σωθούμε», το οποίο είναι εδώ, είναι στην είσοδο του Αμφιθεάτρου. Το λόγο έχει η κυρία Μαρία Νεκρεπόντη Θελιβάνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούγομαι? Φίλες και φίλοι, θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω το ΕΠΑΜ και ειδικά τον κύριο Δημήτρη Καζάκη για την πρόσκλησή του σήμερα, που μου δίνει τη δυνατότητα να προβληματιστώ με όλους εσάς αυτό το δράμα, για αυτή τη λέλαπα που ζούμε εδώ και 2 χρόνια και για το πώς θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την καταπακτή, η οποία γίνεται κάθε μέρα πιο σκοτεινή. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, γιατί οπωσδήποτε αποδίδω μεγάλη σημασία στις ερωτήσεις και στη συζήτηση που ελπίζω να ακολουθήσει. Δυστυχώς έχω την αίσθηση ότι τώρα μας τελειώνουν, μας διαλύουν. Εδώ και πάνω από 2 χρόνια βιώνουμε μια μορφή γενοκτονίας στην Ελλάδα και γίνεται ένα έγκλημα, το οποίο είναι χωρίς υπερβολή, ένα έγκλημα εναντίον της ανθρωπότητας. Και αντί οι δικοί μας αρμόδιοι να συζητούν και να βυζαντολογούν για το πώς θα εφαρμόσουν αυτές τις οπωσδήποτε ανεφάρμοστες εντολές που δίνει η Τρόικα και που δεν καταλήγουν πουθενά, θα ήταν πολύ καλύτερα να καταγγείλουν όλα αυτά σε ένα διεθνές δικαστήριο αντικειμενικό, όπου θα μπορούσαμε να ζητήσουμε μεγάλες αποζημιώσεις, διότι μας καταστρέφουν. Προσπαθούν πράγματι να μας πείσουν ότι τα μνημόνια
και όλος ο συμφετός που ακολουθεί αυτά τα μνημόνια μας σώζουν. Και κάθε φορά είναι μια νέα σωτηρία και κάθε φορά πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Η ψήφιση των μνημονίων και όλου του συνοθηλεύματος που ακολουθεί αυτά τα μνημόνια κάθε φορά γίνεται με τρόπο εκβιαστικό και πάντοτε ότι αν δεν ψηφιστεί θα μας έρθουν τέρατα της αποκάλυψης και δεν θα μπορέσουμε πλέον να είμαστε ζωντανοί. Δυστυχώς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πλην ελαχίστων παίζουν αυτό το παιχνίδι και κάθε φορά αντί να υποστηρίζουν το πώς, να αγωνιούν για το πώς δεν θα ψηφιστούν αυτά τα εκτρώματα, δίνουν συνεχώς μία αγωνία, αυξανόμενη αγωνία για το τι θα γίνει αν δεν ψηφιστούν. Πρόκειται για δυσβάστακτες, για αιματηρές, για αιμοφόρες θυσίες που ζητούν από τον ελληνικό λαό και ακριβώς θα έπρεπε να επικεντρωθούμε στο τι μπορούμε να περιμένουμε από όλες αυτές τις υπεράνθρωπες θυσίες. Έστω και όταν θα περιέλθει περισσότερο από το μισό του ελληνικού πληθυσμού σε κατάσταση πλήρους εξαφίλωσης. Έστω και όταν η ανεργία θα ξεπεράσει το 28%, για να μην πω το 30%. Έστω και όταν το βιωτικό μας επίπεδο κυριολεκτικά καταποντιστεί. Έστω και όταν 2 στα 3 καταστήματα βάλουν λουκέτο. Έστω και όταν θα γιγαντωθεί ακόμη περισσότερο το χρέος μας μέσα στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Έστω και όταν αλήθεια θα πεταχτούν στον δρόμο 150 με 200 χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι. Έστω και όταν ελαχιστοποιηθούν τα δημόσια έσοδα, τα οποία φυσικά συνεχώς συρρυκνώνονται. Έστω και όταν 6 στους 10 νέους μας θα έχουν μεταναστεύσει. Έστω και όταν θα επικρατεί ο δρόμος, ο τρόμος στους δρόμους και στα σπίτια μας. Όλες αυτές οι συμφορές έχουν αυξήσει τη φτώχεια μας σε ένα επίπεδο το οποίο είναι υψηλότερο τα τελευταία χρόνια από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν νεκρώσει την αγορά, ακόμη και σε περιόδους που γίνονται προσφορές. 7 στους 10 επιχειρηματίες βρίσκονται σε κατάσταση δυσκολίας, δεν έχουν ρευστότητα και προβλέπουν ότι θα κλείσουν. Και η πραγματική ανεργία κατά τους δικούς μου υπολογισμούς έχει υπερβεί 24%. Σε πείσμα όλων αυτών των θυσιών στις οποίες υποβλήθηκε ο ελληνικός λαός, κανείς, μα κανείς στόχος δεν έχει υλοποιηθεί από αυτούς τους οποίους έβαλαν από την αρχή. Αντιθέτως, και το ΦΠΑ σε σχέση με το 2011, στον Ιανουάριο, εμφανίζει μία υστέρηση 19%. Και τα δημόσια έσοδα σε σχέση με, πέρσι τον Ιανουάριο εμφανίζουν 7% πτώση. Ένα μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού δίνει εικόνες κατοχής και ζητούμε συνεχώς δάνεια, μας δίνουν συνεχώς δάνεια τα οποία δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να αυξάνουν το χρέος μας ως ποσοστό μέσα στο εισόδημά μας. Αυτό είναι τα δάνεια τα οποία εκλιπαρούμε με κάθε τρόπο. Ακόμη και πρωτοετής φοιτητές των οικονομικών θα γνώριζαν ότι με αυτά τα μέτρα οδηγούμεθα, όχι μόνο εμείς, οποιαδήποτε οικονομία σε πλήρη καταστροφή. Ωστόσο,
Ο Πρωθυπουργός μας εμφανίστηκε ικανοποιημένος όταν ψηφίστηκε αυτό το δεύτερο ανεκδίκητο μνημόνιο και είπε ότι περιμένει αποτελέσματα θετικά, τα οποία προφανώς περιμένει ότι θα ξεπηδήσουν μέσα από τα ερείπια και μέσα από τις τάχτες αυτής της χώρας. Ο νομπελίστας Πολ Κρούγμαν σε ένα από τα πρόσφατα άρθρα του περιγράφει αυτά τα παραλυρήματα των φανατικών νεοφιλελευθέρων ως εξής. Λέει, οι νεοφιλελεύθεροι δεν είναι τεχνοκράτες όπως πιστεύουμε, αλλά πρόκειται για βαρετούς ρομαντικούς, οι οποίοι επινοούν μέτρα για μια οικονομία την οποία φαντάζονται ότι είναι έτσι, αλλά στην πραγματικότητα η οικονομία δεν είναι τέτοια και φυσικά τα μέτρα δεν έχουν τα αποτελέσματα τα οποία περιμένουν. Αλλά τι μπορεί να συμβαίνει, μπορεί να μην ξέρουν? Όχι βέβαια. Υπάρχουν αδιαφανείς στόχοι οι οποίοι κρύβονται πίσω από αυτό το όλο το συνοθήλευμα των μέτρων και εγώ δεν θα μιλήσω για συνωμοσίες, έχετε την κυρία Γιορτατά η οποία θα μιλήσει για αυτά. Όχι ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν, αλλά εγώ δεν θα ασχοληθώ με αυτά. Εγώ θα σας μιλήσω για τρεις στόχους οι οποίοι ήταν αδιαφανείς, τώρα όμως έχουν γίνει διαφανείς. Ο πρώτος στόχος είναι η επιστροφή της αγοράς εργασίας στη ζούγκλα η οποία επικρατούσε στις αρχές του 19ου αιώνα, δηλαδή πριν ακόμη γίνουν οι αγώνες των εργαζομένων και πριν να έχουν κάποια απόδοση, να κάνουν δηλαδή κάπως πιο ανθρώπινες τις σχέσεις στην αγορά εργασίας. Και βεβαίως παράλληλα καταργείται, αποδεκατίζεται και το κράτος πρόνοιας. Γιατί κατά τους φανατικούς νεοφιλελεύθερους το κράτος πρόνοιας δεν πρέπει να υπάρχει εφόσον αυτό εμποδίζει την καλή λειτουργία της οικονομίας. Ανάμεσα σε αυτά τα κοινότοπα επιχειρήματα των νεοφιλελεύθερων υποστηρίζεται ότι και η χαμηλή μισθή αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και γι' αυτό η μισθή δεν έχει όριο, πρέπει να κατέλθουν όσο μπορεί να κατέλθουν, αλλά με την προοπτική ότι θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα. Εάν ήταν έτσι βέβαια η Αφρική θα ήταν η πιο ανταγωνιστική ήπειρος της Ιφηλίου. Χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως πειραματόζωο και χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως γέφυρα για να περάσει αυτό το απάνθρωπο σχήμα της αγοράς εργασίας στην υπόλοιπη καταρχήν Νότια Ευρώπη και στη συνέχεια σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ιφίλιο προφανώς. Δεύτερος στόχος είναι το γενικό ξεπούλημα της χώρας. Ό,τι έχουμε επίγειο, υπόγειο, υποθαλάσσιο είναι το έχουμε δώσει, το έχουμε χαρίσει για ένα κομμάτι ψωμί, γιατί κι αν ελπίζαμε ότι μπορούμε να πάρουμε κάτι περισσότερο, με αυτές τις συνθήκες που γίνεται, είναι ένα κομμάτι ψωμί. Κι όμως βρέθηκαν Έλληνες οι οποίοι υποστηρίζουν αυτό το... δεν υπάρχουν λέξεις για να το χαρακτηρίσω. Το τρίτο είναι η απικιοποίηση της Ελλάδος. Και όχι μόνο, αλλά αρχίζουμε από την Ελλάδα. Απροκάλυψα πια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταλλάσσεται σε Ηνωμένες Πολιτείες της Γερμανίας. Και επιβάλλεται έτσι ένα νέο καθεστώς, το οποίο να απέχει από τις αρχικές βλέψεις που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Που δηλαδή ήταν η ισότητα μεταξύ των λαών, ήταν η δημοκρατία κτλ. Ζούμε ήδη σε μία Ευρώπη με
έντονα φασιστικά στοιχεία, τα οποία γίνονται ολοένα πιο φασιστικά καθημερινά. Και ζούμε κάτω από το τέταρτο Ράιχ, το οποίο προσπαθεί ό,τι δεν μπόρεσαν να κάνουν στην Ευρώπη με το δεύτερο και το τρίτο Ράιχ, προσπαθούν να το κάνουν αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για έναν οικονομικό πόλεμο. Πρόκειται για τη λιτότητα, η οποία είναι το όπλο του τέταρτου Ράιχ και το οποίο ανταλλάσσουν με ολοένα μεγαλύτερες δόσεις από εθνική κυριαρχία και από δημόσιο πλούτο. Και έτσι φτάνουμε στην τραπεζική ασυδοσία και στην τραπεζοκρατία. Έτσι η Ευρώπη εξαθλιώνεται, αλλά οι τράπεζες σώζονται και σώζονται με τα χρήματα των φορολογουμένων, των πολιτών. Λεφτά υπάρχουν, αλλά λεφτά υπάρχουν μόνο για τις τράπεζες, όχι για τους λαούς. Σχετικά αναφέρομαι σε δημοσίευμα της έγκριτης εφημερίδας Le Monde με υπογραφή του γνωστού δημοσιογράφου Μαρκ Ρος, που γράφει: τι κοινό έχουν οι τρεις άνδρες Μάριο Ντράγκη, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Μόντι, πρωθυπουργός της Ιταλίας και ο δικός μας, ο κύριος Λουκάς Παπαδήμου? Διαρωτάται η Le Monde, αλλά δίνει η ίδια την απάντηση. Λέει: είναι μέλη της ευρωπαϊκής κυβέρνησης της Goldman Sachs. Υπενθυμίζω ότι η Goldman Sachs είχε στήσει ένα δίκτυο στην Ευρώπη και βοήθησε στο μαγείρεμα του χρέους της Ελλάδας για να μπει στην Ευρωζώνη, με αδρότατη βέβαια αμοιβή, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε αργότερα να πρωτοστατήσει και στην κερδοσκοπική μας απομίζηση, η ίδια αυτή η τράπεζα. Δεν υπάρχει σοβαρός οικονομολόγος, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, που να πιστεύει ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα θα έχουν ένα αίσιο αποτέλεσμα, έστω μερικό αίσιο αποτέλεσμα, και δεν θα καταλήξουν σε καταστροφή. Αλλά φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός μας, αλλά και υπέρυξ αυτού, είναι πεπισμένοι ότι εκφράζουν και κατέχουν την απόλυτη αλήθεια. Και επομένως, έτσι δικαιολογείται η πλήρης περιφρόνηση για τις απόψεις των επαϊόντων και ηθαγενών και ξένων, όπως και για όλα τα σοβαρά οικονομικά περιοδικά, ακόμη και ο Economist, ο οποίος είναι κατ' εξοχήν νεοφιλελεύθερος, είναι τώρα κάποιοι μήνες που λέει δεν μπορεί αυτό το πρόγραμμα να βγει εν πάση περιπτώσει και πρέπει να αλλάξει αυτό. Αλλά όχι, εμείς εκεί. Η δικαιολογία είναι ότι θα αποφύγουμε τη χρεοκοπία. Αλλά είμαστε ήδη χρεοκοπημένοι. Όπως κάθε χώρα που έχει ένα χρέος, το οποίο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Απλώς μας κρατούν με τεχνητά μέσα επάνω από το νερό, όχι γιατί μας αγαπούν, όχι γιατί θέλουν να μας σώσουν, αλλά γιατί πιστεύουν ότι μία δική μας επίσημη χρεοκοπία τώρα δεν είναι αυτή σε θέση να την αντιμετωπίσουν, αλλά ετοιμάζονται. Ετοιμάζονται και το είδαμε άλλωστε. Ο Σόιμπλε είχε πει ότι τα λένε τώρα ότι θέλουν να μας πετάξουν από την Ευρωζώνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι εάν αυτή η έξοδος θα γίνει με δικούς μας όρους ή κάπως με δικούς μας, έστω όσο μπορούμε, ή θα είναι μόνο με δικούς τους, οπότε εκεί θα είναι το τραγικό. Η κατάστασή μας συνοψίζεται ως εξής. Παρά το γεγονός ότι το PSI είχε, λένε, καλά αποτελέσματα, αλλά ποια είναι η πραγματικότητα, τι είναι αυτό το καλό? Το χρέος μας δεν είναι διαχειρίσιμο. Δεν μπορούμε δηλαδή να το πληρώσουμε αυτό το χρέος. Και δεν θα
είναι διαχειρίσιμο ούτε το 2020. Ξεκινήσαμε το 2009 με ένα ποσοστό του χρέους το οποίο ήταν 120% μέσα στο ακαθάριστο των εγχώριων προϊόντων μας. Και μας είπαν ότι θα έπρεπε να είμαστε ευχαριστημένοι, ευτυχείς, εάν το 2020 θα ήταν το ίδιο. Δηλαδή πάλι θα ήταν 120%. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι επί 11 χρόνια θα είχαμε υποστεί αιματηρές θυσίες για ένα έργο συσίφιο. Δηλαδή από εκεί που ξεκινήσαμε θα φτάναμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Αλλά ούτε και αυτό είναι έτσι. Διότι πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου φέρνει αυτό το ποσοστό για το 2020 στο 135 και μάλλον και πολύ περισσότερο ήδη, γιατί τώρα βλέπουν την κατρακύλα η οποία γίνεται στην Ελλάδα, η οποία πλέον είναι χωρίς έλεγχο, ανεξέλεγκτη. Να προσθέσω ότι διαχειρίσιμο θεωρείται ένα χρέος το οποίο δεν υπερβαίνει το 90% του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος. Το 120 ήταν και πάλι, και αν το φτάναμε, θα ήταν μη διαχειρίσιμο. Τι γίνεται όμως, μας κρατάνε με δάνεια και το μόνο μέλημά τους είναι να μην χάσουν οι δανειστές ούτε δραχμή. Με αυτά τα επαφή δάνεια τα οποία συνεχώς προσαυξάνονται από ληστρικά επιτόκια. Το κούρεμα θα μπορούσε να έχει αποτέλεσμα εάν γινόταν από την αρχή. Και έχω γράψει από την πρώτη στιγμή ότι ήταν η μόνη λύση ένα κούρεμα γενναίο. Αλλά τότε οι αρμόδιοι κυβερνητικοί έβγαιναν και έλεγαν ότι αυτό είναι καταστροφή για την Ελλάδα. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Και όποιος το λέει είναι εχθρός του έθνους. Τότε με ένα κούρεμα 20-25% θα μπορούσε το χρέος να γίνει διαχειρίσιμο. Τώρα ούτε το 90% δεν το κάνει διαχειρίσιμο. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν πρόκειται να μην καταλήξουμε σε μία χρεοκοπία. Αυτό είναι βέβαιο ότι θα γίνει. Απλώς το θέμα είναι το πότε θα γίνει. Δυστυχώς όμως δεν είναι μόνο οι εθνικές κυβερνήσεις, αλλά είναι και οι ευρωπαίοι εταίροι μας που είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Και ενώ ευχαριστήθηκαν στις 12 Φεβρουαρίου που δεχθήκαμε την σε θάνατο καταδίκη μας, δεν το βρίσκουν ούτε αυτό τώρα αρκετό και θέλουν όλο περισσότερα, γιατί έχουν απέναντί τους ένα λαό που τους δίνει την εντύπωση ότι σκύβει το κεφάλι και τα δέχεται όλα και πολύ συχνά όλο ένα περισσότερο λησμονούν ότι απευθύνονται προς κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης και επιδίδονται σε ύβρις, επιδίδονται σε ταπεινώσεις αδιανόητου περιεχομένου, καταπατώντας με βαρβαρότητα όλες τις βασικές αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης που θεμελίωσαν το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα αυτά γίνονται για να μην χρεοκοπήσουμε. Αλλά εμείς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χώρα στην Ιθύλιο, που η πιστοληπτική της ικανότητα να είναι χαμηλότερη από την Ελλάδα. Είμαστε εντελώς στον πάτο. Δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα που να είναι κάτω από μας. Και τελικά θυσιαζόμαστε για να
μπορέσουμε να σώσουμε εμείς, η λιλιπούτια Ελλάδα, να σώσει το ευρώ και να σώσει την ευρωζώνη και να κάνουμε αυτά τα οποία νομίζουν ότι θα του σώσουν. Το ερώτημα είναι λοιπόν, τι περιμένουμε από όλα αυτά, τι φοβόμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε. Δυστυχώς, δεν έχουμε τη δυνατότητα πολλών επιλογών και δεν έχουμε ουσιαστικά επιλογές. Εάν είχαμε επιλογή, πράγματι θα έπρεπε να μείνουμε μέσα στην Ευρώπη που είναι το σπίτι μας, το γεωγραφικό και το πολιτιστικό. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι δυνατόν να εξακολουθήσουμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί πάμε για καταστροφή. Η μία λοιπόν λύση είναι να εξακολουθήσουμε εδώ και να σαπίσουμε. Εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα δυσέγγονά μας. Η δεύτερη λύση είναι να επιχειρήσουμε το μεγάλο πείδημα. Πείδημα στο κενό. Δηλαδή, έστω και ως απειλή, η οποία απειλή όμως μειώνεται συνεχώς ως αποτέλεσμα με όλα αυτά τα οποία γίνονται και αυτοί οργανώνονται εναντίον μας, εν πάση περιπτώσει, η επιστροφή στη δραχμή. Το ξέρω. Στην αρχή φοβόμουν και εγώ να το πω. Αλλά όταν βλέπει κανείς την κατάσταση αυτή και όταν βλέπει ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει δυστυχώς συμφέροντα τα οποία είναι αντίθετα από τα ελληνικά συμφέροντα, λέει αυτό. Εάν κάτι τέτοιο κάνουμε, πρέπει να προετοιμαστούμε, δεν πρέπει να είμαστε απροετοίμαστοι, πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο του τι θα κάνουμε την επομένη, τη μεθεπομένη κτλ. Και ποια είναι τώρα αυτά τα οποία περιμένουμε, μπορούμε να περιμένουμε από αυτό το επικίνδυνο πείδημα στο κενό, το οποίο όλοι μας λένε, δεν μας λένε τι φοβούνται, απλώς με τον αντίχειρα μας απειλούν από, από τις τηλεοράσεις ότι χανόμαστε αν πάμε στην δραχμή. Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω εγώ, πολύ σύντομα γιατί τελειώνω, είναι ότι ένα νόμισμα κυρίαρχου κράτους είναι μία πολύ μεγάλη δύναμη. Το πρώτο που μπορούμε να έχουμε είναι να ελέγξουμε την οικονομική μας δραστηριότητα και επιτέλους να κάνουμε ανάπτυξη. Εφόσον βέβαια πιστούμε ότι δεν είμαστε ούτε ένας λαός άχρηστος, ούτε ειδικών αναγκών. Έχουμε πάρα πολλά στη διάθεσή μας και μετά από 5 χρόνια τέτοια σκληρής ύφεσης, θα λέω, θα βγάζουν και οι πέτρες λουλούδια εδώ. Το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε την κατανομή του εισοδήματος, όχι μόνο για καθαρά κοινωνικούς λόγους, αλλά και για οικονομικούς, γιατί με αυτή την τόσο άνεση κατανομή είναι αδύνατον να έχουμε αποτέλεσμα. Το τρίτο είναι ότι μπορούμε να έχουμε έναν ελεγχόμενο πληθωρισμό, ο οποίος θα επιταχύνει την οικονομική μας ανάπτυξη. Το τέταρτο είναι αυτό το οποίο λένε, το οποίο δεν μπορεί να έχει πολύ μεγάλα αποτελέσματα, αλλά θα το επιχειρήσουμε εάν φτάσουμε εκεί, δηλαδή η υποτίμηση της εξωτερικής αξίας για να μπορούμε να έχουμε καλύτερες εξαγωγές. Και τέλος, το σπουδαιότερο για μένα, ότι θα μπορούσαμε να ξεπληρώσουμε το χρέος με πληθωριστικές δραχμές. Γνωστότατοι οικονομολόγοι, οι οποίοι δεν έχουν συμφέροντα αυτά τα οποία μας λένε, ότι έχουν μερικοί, οι οποίοι λένε ότι είναι υπέρ της δραχμής γιατί έχουν, λέει, βγάλει τα χρήματά τους έξω, θα τα φέρουν μέσα και θα γίνουν πλούσιοι, δεν είναι Έλληνες, είναι ξένοι, πολύ γνωστοί, είναι υπέρ αυτής της λύσης. Τελειώνοντας, θέλω να υπογραμμίσω ότι από μας και από τις αποφάσεις μας θα εξαρτηθεί η επιβίωσή μας. Έχουμε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, η οποία εκφράζει μία αλληλεγγύη. Και οι δικοί μας δεν εκφράζουν αυτή την
αλληλεγγύη, θέλω να πω, οι δικοί μας αρμόδιοι. Αντιθέτως, εμείς πρέπει να αντιδράσουμε και αν αντιδράσουμε, παρά την απεσιοδοξία μου, πιστεύω ότι μπορούμε να μεγαλουργήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Μαρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη. Ο κύριος Δημήτρης Πατέλης είναι επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Με επίκεντρο των ερευνών του την ιστορία, τη θεωρία και τη μεθοδολογία των επιστημών, είναι μέλος της Διεθνούς Ερευνητικής Ομάδας «Η Λογική της Ιστορίας». Είναι επίσης μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΕΠΑΜ. Ο κύριος Δημήτρης Πατέλης έχει τον λόγο. Καλησπέρα σας. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την τιμή που μου έκαναν να με καλέσουν εδώ να μοιραστώ μερικές σκέψεις μαζί σας. Είναι πραγματικά πολύ περίπλοκη η καιρή που ζούμε. Εγώ δεν θέλω να επεκταθώ σε ζητήματα που αφορούν άμεσα οικονομικούς δείκτες και οικονομικές πτυχές. Υπάρχουν άλλοι καθήλυνα αρμόδιοι που μπορούν να τα καλύψουν καλύτερα από εμένα, πολύ καλύτερα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η κυρία Νεγρεπότη Δελιβάνη μας παρουσίασε πολύ ωραία, πολύ ανδρά την κατάσταση. Θα μου επιτρέψετε να σταθώ σε μερικά ζητήματα. Θα χωρίσω την ομιλία μου, τη σύντομη αυτή παρέμβασή μου, σε δύο μέρη. Το ένα έχει να κάνει με τον αντικειμενικό προσδιορισμό της συγκυρίας στην οποία βρισκόμαστε και το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με το τι πρέπει να κάνουμε και ποιος να κάνει αυτό που πρέπει να κάνουμε. Κάντε ταπεινή μου άποψη. Επιτρέψτε μου λοιπόν να επισημάνω το εξής. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος εάν στοχάζεται κάθε φορά ποιο είναι το διακύβευμα, ποιο είναι το πρόβλημά του, πού οφείλεται αυτό, τι οδήγησε στην κατάσταση που βρίσκεται, ποια είναι η κρίση, ας πούμε, αν αντιμετωπίζει μια ζωτική σημασίας πρωτοφανή κρίση και πού οφείλεται αυτή και πώς μπορεί να βγει από αυτή την κρίση, πώς μπορεί να βρει διέξοδο από αυτή. Αυτός είναι ο αντικειμενικός προσδιορισμός της συγκυρίας. Ήδη έχουν σκιαγραφηθεί κάποια πράγματα. Επιτρέψτε μου να επισημάνω το εξής. Η συγκυρία προσδιορίζεται με δύο τρόπους από την άποψη καταστάσεων σαν αυτή που βιώνουμε σήμερα. Θα μιλήσω λίγο φιλοσοφικά, επιστημολογικά, όχι μόνο γιατί διδάσκω φιλοσοφία της επιστήμης, αλλά και γιατί είμαστε σε ένα πανεπιστημιακό χώρο και βλέπω αρκετή νεολαία στην αίθουσα, νεαρούς και εγκολατόμενους επιστήμονες, μαζί με ανθρώπους της γενιάς μου και λίγο μεγαλύτερους. Επιτρέψτε λοιπόν να επισημάνω το εξής. Όταν μιλάμε για κρισιακή συγκυρία, πρέπει να επισημάνουμε ότι για να την εντοπίσουμε, να δούμε σε τι αυτή συνίσταται, πρέπει να ανακαλέσουμε και να επεξεργαστούμε δύο πολύ σημαντικές έννοιες αναλυτικά εργαλεία. Η πρώτη αφορά τον ασθενή κρίκο του διεθνούς συστήματος, του διεθνούς καταμερισμού θέσεων και ρόλων, του διεθνούς καταμερισμού της εργασίας, και η δεύτερη αφορά τον ασθενή κρίκο στην πολιτική συγκυρία, στην τρέχουσα πολιτική συγκυρία. Όσον αφορά την πρώτη έννοια του ασθενούς κρίκου στην κρισιακή συγκυρία, επιγραμματικά θέλω να επισημάνω ότι βιώνουμε μία μοναδική στην ιστορία κρίση. Αυτό δεν το λέω για να τρομάξω, γιατί πολύ συχνά μας λένε φοβερή κρίση, φοβερή συγκυρία, λέλαπα, κάτι σαν τσουνάμι, ας πούμε, κάτι σαν φυσική καταστροφή, άρα καθίστε στα αυγά σας, δεν γίνεται τίποτα. Όχι. Για να διαγνώσουμε σε τι ακριβώς συνίσταται. Δεν είναι ακριβώς φυσικό φαινόμενο αυτό. Είναι κοινωνικό φαινόμενο. Είναι κοινωνικο-οικονομικό φαινόμενο με πολιτικές προεκτάσεις, το οποίο πρέπει να διαγνώσουμε με προσοχή για να δούμε τι μέλη γενέστε. Αυτή λοιπόν η κρισιακή συγκυρία έχει να κάνει με μια μοναδική φάση
μοναδικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται το παγκόσμιο σύστημα στο οποίο ζούμε. Το παγκόσμιο κεφαλαιοκρατικό σύστημα. Η συγκυρία αυτή έχει να κάνει με το ότι ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν υπήρχε τόση συσσόρευση και τόσο πολυεπίπεδη συσσόρευση κεφαλαίου όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα. Η συσσόρευση αυτή έχει να κάνει με τέτοια μεγέθη, δεν θέλω να σας κουράσω, για το 2009-2010 τα στοιχεία είναι πραγματικά εκοφαντικά. Μιλάμε για συσσόρευση δανείσιμων κεφαλαίων που εναγωνίως αναζητούν επενδυτικά πεδία, που υπερβαίνει βάσει κάποιων υπολογιστών τα 1.023 εκατομμύρια δολάρια. Τη στιγμή που το παγκόσμιο αθρηστικό ΑΕΠ δεν υπερβαίνει τα 67 τρισεκατομμύρια δολάρια. Καταλάβετε γιατί μεγέθη μιλάμε. Έτσι, καμία οικονομία μόνη της, καμία περιφέρεια ή καμία συσσωμάτωση ας πούμε χωρών δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα μεγέθη παίζοντας με τους όρους αυτού του παιχνιδιού. Σε αυτή λοιπόν τη συγκυρία πλήττεται η χώρα μας και πίσω από τη χώρα μας μία σειρά άλλων χωρών. Και για όσους το έχουν ξεχάσει ως αναλυτικό εργαλείο, αυτό που προανέφερα, την έννοια του ασθενούς κρίκου στο παγκόσμιο χώρο δικτύωμα ή στην παγκόσμια αλυσίδα του οικονομικού και κοινωνικού συστήματος, μας το υπενθυμίζουν οι από πάνω. Μας λένε, ναι, είσαστε ο ασθενής κρίκος. Το λέω αυτό για κάποιους που στην Ιρβάνα τους έχουν λησμονήσει αυτό το αναλυτικό εργαλείο, αυτή την έννοια, αυτή την κατηγορία της επιστήμης. Έτσι. Ασθενής κρίκος εν προκειμένου σημαίνει τι? Σημαίνει ότι σε χώρες σαν τη δική μας συμπυκνώνονται με μοναδικό τρόπο οι παγκόσμιες αντιφάσεις με τις εγχώριες τοπικές. Είναι μια μοναδική συμπύκνωση αντιφάσεων σε αυτή τη συγκυρία που καθιστά εξαιρετικά ευάλωτη και πρόσφορη τη χώρα μας και μετά από αυτήν παρόμοιες με εμάς χώρες. Ευάλωτοι για αυτό που ακούσαμε στην προηγούμενη εισήγηση τόσο γλαφυρά, για το να μας χειριστούν δηλαδή ως πειραματοζώο, ως πεδίο δοκιμών για την εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων. Για να γίνει αντιληπτή η αλλαγή της κλίμακας και η μοναδικότητα της συγκυρίας, υπενθυμίζω στους παλαιότερους και αναφέρω για τους νεότερους ότι στη δεκαετία του 80 υπήρξε ένα μεγάλο κίνημα των λεγόμενων αδεσμεύτων χωρών, των λεγόμενων τριτοκοσμικών χωρών ή υποανάπτυκων ή αναπτυσσόμενων, όπως τις έλεγαν τότε, κατεφημισμών, χωρών δηλαδή οι οποίες είχαν ξεφύγει μένα από την απεικιοκρατία αλλά είχαν περάσει στη μορφή διεθνούς εκμετάλλευσης της νέο απεικιοκρατίας με αιχμή του δόρατος το διεθνή δανεισμό τους τότε, ένα κίνημα άρνησης του χρέους αυτών των χωρών. Θα το θυμάστε οι παλαιότεροι. Επικεφαλής είχε μπει κάποτε μία μορφή του παγκόσμιου απελευθερωτικού κινήματος, ο Φιντελ Κάστρο, ο οποίος μιλούσε για οριστική διαγραφή του χρέους των εξαρτημένων χωρών τότε. Και είχε πετύχει πολλά πράγματα τότε κίνημα. Η κλίμακα της κρίσης της σημερινής είναι τέτοια που δεν τους φτάνει να ξεζουμίζουν μόνο τις χώρες του λεγόμενου τρίτου κόσμου, αλλά ρίχνονται στην περιφέρεια του πρώτου κόσμου. Είναι μια μοναδική συγκυρία στην οποία ρίχνονται πού? Ρίχνονται στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, δηλαδή του ενός από τα τρία παραδοσιακά κέντρα του παγκόσμιου ή του παγκοσμιοποιημένου, όπως τον αποκαλώ εγώ, υπεριαλισμού, του παγκόσμιου κεφαλαιοκρατικού συστήματος σήμερα. Είναι τρελά τα ποσά. Αν αναλογιστείτε, αν κάνετε μια απλή αντιπαραβολή του δικού μας χρέους και των χρεών της δεκαετίας του 80 και του 90 από τις λεγόμενες τριτοκοσμικές χώρες, θα καταλάβετε γιατί κλίμακα μιλάμε. Μιλάμε λοιπόν για μια κατάσταση στα πλαίσια της οποίας και με συνταγές, όχι συνωμοσιολογικές, αλλά συνταγές των υπερεθνικών και διεθνικών θεσμικών και εξωθεσμικών κέντρων αυτού του πιο αιμοβόρου και επιθετικού κεφαλαίου, με αιχμή του δόρατος στο χρηματοπιστωτικό, όπως θα ακούσουμε και στην επόμενη εισήγηση, συνταγές που μαγείρεψαν τους δείκτες με συγκεκριμένο τρόπο, με αυτές τις συνταγές ρίχνονται στη χώρα μας. Και ρίχνονται γιατί?
αν μιλήσουμε με όρους πολιτικής οικονομίας, της επιστήμης της πολιτικής οικονομίας, που καλά να τη θυμόμαστε, γιατί δεν υπάρχει μόνο η αυλοκολακία της ψευδοεπιστήμης, που δεν κάνει τίποτα άλλο από το να φτιαρσιδώνει σε επιστημονικό φανή γλώσσα τα συμφέροντα των εκάστοτε κυρίαρχων και να τα παρουσιάζει ως επιστήμη. Υπάρχει η επιστήμη της πολιτικής οικονομίας, η οποία επιστήμη της πολιτικής οικονομίας μιλάει για μηχανισμούς άντλησης υπεραξίας, απλήρωτης εργασίας, δηλαδή αυτό που παράγουν τον πλούτο, των ανθρώπων του μόχου, πρωτίστως των μισθωτών ανθρώπων του μόχου, σε εγχώρια και σε παγκόσμια κλίμακα. Λοιπόν, αυτός ο μηχανισμός αφέμαξης, αυτός ο μηχανισμός του πλήγματος, αυτός ο μηχανισμός της κατοχής, αυτός ο μηχανισμός της απικιοποίησης χωρών σαν την Ελλάδα, με πρώτο πειραματόζω τη χώρα μας, είναι ένας μηχανισμός στα πλαίσια του οποίου θέλουν να απομυζούν απλήρωτη ακόμα υπεραξία για μερικές δεκαετίες τουλάχιστον. Μπροστάτια δηλαδή, θέλουν προεξόφληση των υδρώτα και το αίμα των επόμενων γενεών του λαού μας με την εγκίνηση του δημοσίου. Αυτό σημαίνει ο μηχανισμός του δημόσιου εξωτερικού χρέους και των αλλεπάλληλων διευθετήσεων με τις δανειακές συμβάσεις νούμερο 1, νούμερο 2 και ποιος ξέρει πόσα, και με τα μνημόνια και με τους εφαρμοστικούς νούμερο 1, νούμερο 2, όσο τους επιτρέπουμε. Βρήκαν λοιπόν ένα σύστημα στα πλαίσια του οποίου θέλουν να δεσμεύσουν προκαταβολικά ένα σταθερό εγγυημένο μηχανισμό αφέμαξης, εκποίησης των πάντων, απομίζησης αυτού του λαού. Έτσι, η δεύτερη έννοια του ασθενούς κρίκου, για να θυμηθούμε ένα μεγάλο επαναστάτη των αρχών του 20ου αιώνα, τον Βλαδίμιρο Ιλιτς Λένιν, είναι η έννοια του ασθενούς κρίκου της συγκυρίας, της πολιτικής συγκυρίας, που σημαίνει τι? Εάν βρίσκεσαι σε μία κρισιακή συγκυρία, τότε αυτή η κρισιακή συγκυρία έχει οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές πτυχές. Στις πολιτικές πτυχές πρέπει να ψάξεις τα προτάγματα εκείνα, πρέπει να ψάξεις τι είναι αυτό που καίει το λαό σου τώρα και να βρεις εκείνο τον ασθενή κρικό, δηλαδή εκείνο το μέρος του πλαισίου των διεκδικήσεων που αν το αδράξεις να μπορείς να ταρακουνήσεις και ή δυνατόν να ανατρέψεις όλο το πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό σύστημα στη μορφή που είναι κυρίαρχο. Μας χρειάζεται πάρα πολύ και αυτή η δεύτερη έννοια του ασθενούς κρίκου. Και εδώ γίνεται το απλό ερώτημα. Τι είναι ο ασθενής κρίκος με την οικονομική που προανέφερα στην παγκόσμια και εγχώρια κλίμακα και με την πολιτική, κοινωνική, στην εσωτερική και διεθνή συγκυρία που διανύουμε? Όπως και αν το ψάξεις, από όπου και αν το κοιτάξεις, κομβικό ζήτημα είναι το ζήτημα της διαχείρισης αυτού του χρέους. Άρα κομβικό ζήτημα είναι να δημιουργήσεις δυνάμεις, δυναμική, κίνημα, το οποίο θα προτάξει την άρνηση αυτής της απικιοποίησης, αυτού του κατοχικού καθεστώτος και του δοσυλλογισμού που είναι κυρίαρχο, μέσα από μία κλιμάκωση των διεκδικήσεων που θα επιτρέψει να απεμπλέξεις συνειδήσεις των απλών ανθρώπων, αγγίζοντας αυτά που είναι τα πιο ζωτικά τους προβλήματα. Το αν θα επιβιώσουν ή όχι, το αν θα επιβιώσουν οι επόμενες γενιές, το αν θα γλιτώσουμε τους όρους γενοκτονίας που μας επιβιλάσουν. Ξέρετε, οι ίδιοι δεν μασούν τα λόγια τους. Οι ίδιοι οι κυρίαρχοι. Αυτό το διεθνές σύστημα κατοχής και οι ντόπιοι δοσύλλογοι διεκπεραιωτές του μιλούν μόνοι τους για πόλεμο. Συγκρίνουν μόνοι τους τις επιπτώσεις με τις επιπτώσεις ενός μεγάλης κλίμακας πολέμου. Ο πολύς κύριος Κρούγμαν μίλησε ομά για την ανάγκη ενός θερμού τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Τον ζούμε αυτόν τον πόλεμο. Και με τη θερμή εμπόλεμη μορφή του, λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω από την Κρήτη όπου διδάσκω, είδατε τι κάνανε στη Λιβύη, που δεν συνεμορφώθη με τα συμποδείξεις,
όπως ήθελε αυτό το παγκόσμιο σύστημα, είδατε τι κάνουν και με εμάς. Με αυτόν τον ακήρυκτο κοινωνικό πόλεμο εξόντωσης του λαού μας. Όταν λοιπόν έχεις πόλεμο, πρέπει να τον αντιμετωπίζεις σαν πόλεμο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι δημογραφικές επιπτώσεις, μας το λένε οι γιατροί, μας το λένε οι καθήλυνα αρμόδιοι επιστήμονες, οι δημογραφικές επιπτώσεις από αυτή την πολιτική είναι επιπτώσεις πραγματικά γενοκτονίας και εξόντωσης. Έχεις λοιπόν ένα ακραίο καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Έχεις ένα ακραίο κοινωνικό πόλεμο. Πρέπει με αντίστοιχα μέσα και τρόπους, αντικειμενικά και υποκειμενικά, να τον αντιμετωπίσεις. Δηλαδή πρέπει να φτιάξεις τα κατάλληλα εργαλεία, πρέπει να οργανώσεις έτσι το λαό σου, πρέπει να αλλάξεις έτσι τους συσχετισμούς των δυνάμεων, που να ανατρέψεις αυτή την έλαπα. Εδώ επιτρέψτε μου μερικές μεταφορές, γιατί πραγματικά θέλει μερικές διαλέξεις να αναλύσουμε τι κάνουν οι υφιστάμενες πολιτικές δυνάμεις. Γιατί η κρίση είναι και κρίση πολιτικής εκπροσώπησης. Γιατί στην κρίση δοκιμάζονται όλοι και όλα. Εάν θερυπίν κάποιες πολιτικές δυνάμεις έχουν μάθει επί μερικές δεκαετίες, 2, 3, 4 δεκαετίες, να λειτουργούν σε συνθήκες θερμοκηπίου, ειρηνικής συνύπαρξης με ένα σύστημα το οποίο έχει γίνει καθεστική ατάξη, το οποίο πολύ ειρηνικά έχει μετατραπεί σήμερα σε ένα καθεστώς κατοχής και των συλλόγων, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν γίνει ένα με τους θεσμούς, ακόμα και αν επεφύλασαν για τον εαυτό τους ένα ρόλο διαγύρισης της διαμαρτυρίας στα πλαίσια του συστήματος, αντιπολίτευσης, αλλά διαχείρισης της διαμαρτυρίας στα πλαίσια του συστήματος. Αδυνατούν τώρα να αντιληφθούν ποια είναι η έκτακτη ανάγκη, τι είναι αυτό που μας καίει σήμερα. Αδυνατούν να αντιληφθούν το διακύβευμα. Αδυνατούν να αντιληφθούν το ότι τίθεται υπό αμφισβήτηση η ίδια η επιδίωση των επόμενων γενεών και αυτών που δεν θα γεννηθούν των γενεών λόγω των δημογραφικών καταστροφικών εξελίξεων, αν τους επιτρέψουμε να μας επιβάλλουν τα μέτρα αυτά. Επιτρέψτε μου να πω μερικές μεταφορές. Είναι σαν να καίγεται το σπίτι σου και οι καθήλυνα αρμόδιοι να συζητούν αν θα χρησιμοποιήσουν ποτήρι κανάτα ή για τη μάρκα του πυροσβεστήρα. Είναι σαν να έχει ένας γιατρός ένα περιστατικό οξείας περιτονίτιδας και επειδή έχει μάθει να δίνει ασπιρίνες, να λέει ασπιρίνες γιατί εγώ είμαι συνεπής στην ασπιρίνη. Αυτό ξέρω, αυτό προτιμάω. Ή να το πω ακόμα πιο τραγικά. Είναι σαν να πνίγεται το ανήλικο παιδί σου και εσύ να συζητάς αν θα βραχούν τα ρούχα σου για να το σώσεις. Ή να συζητάς για τις λεπτομέρειες του μεταπτυχιακού και του διδακτορικού του, αφήνοντάς το να πνίγεται τώρα. Αυτή είναι η κατάσταση, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Γιατί η συγκυρία και διάγνωση της συγκυρίας σημαίνει ακριβώς διάγνωση εκείνων των προταγμάτων με τη βοήθεια των οποίων τώρα θα σώσεις το λαό σου. Γιατί αύριο θα είναι μη αναστρέψιμη η κατάσταση. Γιατί αύριο θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Εάν δεν το επιτρέψουμε. Αυτό μας οδήγησε με πολλούς συναγωνιστές στη σκέψη της ίδρυσης του ενιαίου παλαϊκού μετόπου. Διότι αυτή η συγκυρία απαιτεί πραγματικά παλαϊκή συσπήρωση. Όπως στην άλλη κατοχή, στην άλλη μεγάλη κρίση, που και τότε κάποιοι την είχαν δει ως ευκαιρία. Είναι αυτοί που τους λέμε σήμερα δοσύλλογους, μαυραγωγίτες και συνεργάτες του κατακτητή. Και τώρα μας λένε κάποιοι να τη δούμε ως ευκαιρία. Έτσι, για να εξυπηρετήσουν τον καινούριο κατακτητή. Εμείς λέμε να το δούμε ως ευκαιρία για να ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας, για να ανακτήσουμε την αξιοπρέπειά μας, για να πούμε τέλος πάντων πόλεμο θέλουν και μας κηρύσουν, θα τον έχουν. Και θα τον έχουν αυτό το πόλεμο, όχι με τους όρους που θέλουν αυτοί, με μαστιγωνία, στα γόνατα, στα τέσσερα, ταπεινωμένους, χωρίς λόγο. Θα τον έχουν με τους δικούς μας όρους, με τα δικά μας προτάγματα, με τη δική μας στρατηγική. Βάλαμε λοιπόν αυτά τα 5 προτάγματα του ΕΠΑ που μας είπε ο συναγωνιστής ο Γιώργος στην εισαγωγική τοποθέτηση. Δεν θέλω να τα επαναλάβω. Αλληλένδετοι στόχοι, κλιμακωτοί στόχοι, στόχοι οι οποίοι επιτρέπουν στον κόσμο σε αυτή την πλειάδα σήμερα των κοψοχέριδων, οι οποίοι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις
είχαν μάθει σε ειρηνικές συνθήκες με πατερναλιστικούς και άλλους όρους να αφήνουν την ψήφο τους και να ξανακάθονται στο καναπέ με το τηλεχειριστήριο στο χέρι και την αυταπάτη ότι αυτοί χειρίζονται το γαζοκούτι, ενώ αυτοί ήταν αυτοί τους οποίους τηλεχειρίζονταν τα μέσα μαζικής αποπλάκωσης. Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση. Είναι πληθώρα οι κοψοχέριδες. Εμείς λοιπόν λέμε στους κοψοχέριδες ότι αυτοί που βγήκαν και έκαναν κατάχρηση με τον τρόπο που το έκαναν, με τον τρόπο που εξαπάτησαν, κατάχρηση της εξουσίας και της εντολής τους, πρέπει να πληρώσουν γι' αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε τέλος πάντων ότι δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουν κατά συρροή να εξαπατάται, να βιάζεται, να υποδουλώνεται ο λαός μας με τη δίθεν κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχουν κάποιοι, τα προτάγματα των οποίων, για τους όποιους δημαγωγικούς λόγους, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που εφαρμόζουν σήμερα. Αυτούς που έχουν κάνει κουρελόκαρτο ακόμα και το δικό τους σύνταγμα. Τι απομένει σε εμάς λοιπόν? Η μέγιστη δυνατή συσπήρωση, ακόμα και με την επίκληση του ακροτελεύτιου άρθρου του συντάγματος, με κάθε μέσο να προασπιστούμε την εθνική μας ανεξαρτησία, τη λαϊκή μας κυριαρχία σε ένα αγώνα ο οποίος θα ξεπεράσει τα ψευτοδιλήμματα. Ήδη ο λαός έχει ξεπεράσει το μείζον ψευτοδίλημα. Το μείζον ψευτοδίλημα λέει τι? Υποταχθείτε κορόιδα και κάντε την πάπια στις επόμενες δανειακές και μνημόνια. Ιδάρως θα έχουμε τον Αρμαγεδόνα, τα ακούσαμε και προηγουμένως, τη χρεοκοπία, την καταστροφή, λες και δεν είμαστε χρεοκοπημένοι τώρα. Έτσι, το έχει καταλάβει πλέον ο λαός. Δεν πείθει πλέον αυτό. Και τον πιο αφελή δεν πείθει πλέον αυτό. Λέει χρεοκοπία, γιατί το λένε ομά και ήδη. Δεν θέλουν ανεξέλεκτη χρεοκοπία, με ένα λαό να έχει το πρόσταγμα στα χέρια του, γιατί θέλουν την ελεγχόμενη χρεοκοπία, έχοντας αφαιρέσει όλα τα ηνία λαϊκής κυριαρχίας από τον λαό, ούτως ώστε απρόσκοπτα να τον ξεζουμίζουν επί δεκαετίες, επί αιώνα αμαλάχη. Έτσι. Τα άλλα ψευτοδιλήμματα είναι επίσης απλά. Ευρώ ή εθνικό νόμισμα. Μα ξέρουμε πολύ καλά πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή το ευρώ. Δεν μιλάμε ούτε για Ευρώπη των λαών, ούτε για ευρώ το οποίο είναι ένα τεχνικό μέσο ουδέτερο, καλό και ισχυρό, όπως πάνε να τρομάξουν τον οικογύρι που έχει τα 1000 ευρώ στην τσεπούλα του και που φοβάται ότι θα του πάρουν τις μικροκαταθέσεις του άμα περάσει σε εθνικό νόμισμα. Ευχαριστώ. Θα είμαι. Το ευρώ είναι σχέση παραγωγής και ταυτόχρονα σχέση κυριαρχίας. Στο DNA του το ευρώ έχει τα συμφέροντα των πιο επιθετικών κύκλων του σημερινού φασιστικού άξονα παγκόσμια. Του χρηματοπιστωτικού φασιστικού άξονα. Το ευρώ είναι το εργαλείο μέσω του οποίου έχουμε επίταση της ανισομέρειας, δηλαδή επίταση των ανισοτήτων στα πλαίσια της Ευρωζώνης, όπου οι εξαγωγικές και ισχυρές βιομηχανικά και εξαγωγικά χώρες γίνονται πλεονασματικότερες και οι λιγότερο ανεπτυγμένες γίνονται ελλειμματικότερες. Υπάρχουν μελέτες, δεν θα σας κουράσω με αυτό. Άρα δεν είναι τόσο ουδέτερα τα πράγματα. Μόνο μια ελεγχόμενη με κυρίαρχο το λαό έξοδος από το ευρώ και η υιοθέτηση εθνικού νομίσματος μπορεί να μας βγάλει από αυτή τη λέλαπα. Αλλά να μας βγάλει επίσης έξω και από το δεύτερο ψευδοδίκημα που έχει να κάνει εντός της Ευρωζώνης, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έξω. Συγγνώμη, αυτό έχει καταπέσει από μόνο του. Ο στοιχειωδός νοήμων συμπολίτης μας, όταν βλέπει την ακριβοπληρωμένη διαφήμιση στα μέσα μαζικής χειραγώγησης και αποπλάκωσης μαζί με το ευρώ, μαζί μια οικογένεια και καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλαβαίνει πλέον πολύ καλά τι παίζεται. Καταλαβαίνει πλέον ότι δεν μιλάμε για αυτή την αδελφότητα, ενότητα των λαών, την ενιαία οικογένεια, αλλά μιλάμε για την χρηματοπιστωτική φυλακή των λαών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται μια φυλακή χρηματοπιστωτική των λαών. Άρα και αυτό το ζήτημα σιγά σιγά εκπίπτει. Τρίτο ψευτοδίλημα που τίθεται είναι αυτό που έχει να κάνει με το κοινωνικό ταξικό ή εθνικό δίλημα.
Επιτρέψτε μου να πω ότι από επιστημονικής πλευράς αυτό δεν πάσχει απλώς, αλλά είναι επιεικώς αφελές. Γιατί? Διότι σε συνθήκες ανισομέρειας, διεθνώς και ενδοευρωπαϊκός, είναι τουλάχιστον επικίνδυνος αυτός ο οποίος αποσπά το εθνικό, το λαϊκοκυριαρχικό από το ταξικό. Από μόνα τους αυτά είναι συνυφασμένα. Όταν έχει σήμερα ένα μηχανισμό απικιοποίησης και εκμετάλλευσης σε παγκόσμια κλίμακα από το χρηματοπιστωτικό άξονα που σας είπα, τότε από μόνο του το εθνικό, το λαϊκοκυριακό και το ταξικό είναι συνυφασμένα. Μπορούν να μην είναι συνυφασμένα για τους μικρόνοες εκείνους οι οποίοι πέφτουν σε ψευτοδιλήμματα και είναι έτοιμοι να χαρίσουν το αίσθημα εθνικής ταπείνωσης που βιώνει λόγω της ταξικότατης λέλαπας του κοινωνικού πολέμου ο λαός μας, να το χαρίσουν στους κατεπάγγελμα πατριώτες και εθνοσωτήρες. Να το χαρίσουν στον μαύρο φασισμό. Και τότε να έχουμε συνένωση των πραγματικών, όχι των Λαγκιαλατζή και Κολοτούμπας, των πραγματικών φασιστών με τον άξονα των από πάνω του χρηματοπιστωτικού. Και τότε πιστέψτε με ότι το Τρίτο Ράιχ και η Βέρμαχτ θα είναι προσκοπικά παιχνιδάκια μπροστά σε αυτό που έρχεται. Αν λοιπόν αποκόψουμε το εθνικό κυριαρχικό, το θέμα λαϊκής κυριαρχίας από το κοινωνικό και το ταξικό, είμαστε καταδικασμένοι να χάσουμε ικτρά. Για να μην τα πολυλογούμε. Κλείνοντας, γιατί νομίζω ότι έχω κλείσει το χρόνο. Μία μόνο φράση. Αυτός ο λαός έχει ορισμένες παραδόσεις. Έχει και μαύρες παραδόσεις. Έχει και λαμπρές παραδόσεις. Σε προηγούμενες κρίσεις, όταν τάσκιαζε φοβέρα στην κυριολεξία ώρα, οι πρόγονοι μας ήξεραν και ξεσηκώνονταν. Γίνονταν κλέφτες, χαΐνιδες, αντάρτες. Δεν το έβαζαν κάτω. Να σκεφτούμε λοιπόν οι άνθρωποι της γενιάς μου κυρίως, αλλά ιδιαίτερα οι νεότεροι, τι μέλλον θα αφήσουμε στους επόμενους, τι θα τους πούμε. Ότι αμαχητοί δώσαμε τη χώρα μας, έτσι. Ας παλέψουμε και αν χρειαστεί ας πέσουμε μαχόμενοι. Δεν χαρίζουμε τίποτα. Και αυτό το καθήκον μας είναι παλαϊκό, είναι κυριαρχικό, είναι εθνικό, είναι ταυτόχρονα ταξικό και διεθνιστικό βαθύτατα. Γιατί ο ασθενής κρίκος λειτουργεί ακριβώς έτσι. Ταρακουνά το παγκόσμιο χωροδικτύωμα και είναι δίπλα μας οι άλλοι λαοί. Δείτε τους Πορτογάλους, τους Ισπανούς, τους Ιρλανδούς και πάει λέγοντας. Δείτε ακόμα τους Γερμανούς, τους 7,5 εκατομμύρια που ζουν με λιγότερα από 400 ευρώ. Και είναι μαζί μας και αυτοί σε αυτόν τον αγώνα. Να γίνουμε μπροστάριδες λοιπόν ως λαός, ως χώρα σε αυτόν τον αγώνα και είναι μετρημένες οι μέρες τους αν ξεκλειδώσει αυτό το σύστημα, αυτός ο μηχανισμός, αν ξεδιπλώσει το κουβάρι του εθνικού και διεθνούς αγώνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Πατέρα. Η Ζωή Γεωργαντά είναι καθηγήτρια εφαρμοσμένης πληροφορικής. Ένα. Η Γεωργαντά, η κυρία Ζωή Γεωργαντά, είναι καθηγήτρια εφαρμοσμένης πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Θα θυμίσω απλώς ότι η κυρία Ζωή Γεωργαντά διορίστηκε το 2010 μέλος του ΔΣ της ΕΛΣΤΑΤ, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, από τον τότε Υπουργό Οικονομικών. Το 2011 πάφτηκε μαζί με όλο το ΔΣ από τον ίδιο Υπουργό Οικονομικών λόγω των καταγγελιών της περί τεχνητής διόγκωσης του ελλείμματος από τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ. Οι καταγγελίες της οδήγησαν στην άσκηση ποινικής δίωξης από τον Οικονομικό Εισαγγελέα κατά τον Πρόεδρο Πρωθυπουργού και τον Πρόεδρο Υπουργού Οικονομικών, για την οποία συστάθηκε εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και εχθές, αν δεν κάνω λάθος, κλήθηκε να καταθέσει. Το λόγο έχει η κυρία Ζωή Γεωργαντά.
και φίλε, συναδέλφισες και συνάδελφοι και συναγωνίστριες, θέλω να σας ενημερώσω ότι η Εξεταστική Επιτροπή που συνέστησε η Βουλή και από την οποία πέρασα προχθές, όχι χθες, προχθές, η Εξεταστική αυτή Επιτροπή αποτελείται από 14 μέλη, όμως παρόντα ήταν μόνο 4 ή 5 και πολλές φορές 3 απέμεναν μέσα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι καθόλου σοβαρή για την υπόθεση και σημαίνει ότι υπάρχει ήδη η λυμένη απόφαση συγκάλυψης των φοβερών αυτών εγκλημάτων κατά της χώρας μας και κατά του λαού μας από τον Υπουργό Οικονομικών, τον τέως Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Παπακοσταντίνου και τους συνεργάτες του, τον κύριο Πλασκοβίδη, τον Γενικό Γραμματέα, εγώ λέω ονόματα και όχι ανώνυμα. Και τον κύριο Σαχινίδη, τον Υφυπουργό Οικονομικών και από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπανδρέου, που περιμέναμε τελείως διαφορετικά πράγματα και αλλιώτικος μας παρουσιάστηκε. Η Επιτροπή αυτή φτιάχτηκε μετά από την ανακοίνωση των αρμόδιων εισαγγελέων του κυρίου Πεπόνη και του κυρίου Μουζακίτη για ενοχή, για μαγείρεμα των στοιχείων ή για στοιχεία τα οποία δεν ήταν πραγματικά εκ μέρους του κυρίου Παπακοσταντίνου και των συνεργατών του και του κυρίου Παπανδρέου, του Πρωθυπουργού μας, του τέως Πρωθυπουργού μας. Θέλω να σας ενημερώσω ότι το έλλειμμα του κρίσιμου έτους του 2009 ήταν αυτό το οποίο μας οδήγησε όχι μόνο στο μνημόνιο του Μαΐου του 2010, του πρώτου μνημονίου, και ας λένε διαφορετικά, γιατί ο Υπουργός, όπως και ο πρόεδρος, ο νη πρόεδρος της Ελστάτ, ο κύριος Γεωργίου, μας λέει ότι αυτός διορίστηκε τάχα τον Αύγουστο του 2010. Συνεπώς, δεν είναι ανεύθυνος όλων αυτών των ψεύτικων στοιχείων τα οποία δημοσίευσε και τα οποία ενέκρινε. Στο μνημόνιο του 2010, του Μαΐου του 2010, μπήκαμε λόγω των ανακοινώσεων, των συνεχών και συστηματικών ανακοινώσεων διάφορων αριθμών που δεν είχαν καμία υπόσταση και δεν βασίζονταν σε καμιά επιστημονική μέτρηση, σε καμιά μελέτη. Η ιστορία βέβαια στην Ελλάδα και μόνο στην Ελλάδα από όλες τις χώρες της Ευρώπης αλλά πιθανόν και του κόσμου, του αναπτυγμένου θα έλεγα, πιθανόν και του λιγότερο αναπτυγμένου, είναι ότι κάθε κυβέρνηση όταν εκλέγεται κατηγορεί την προηγούμενη κυβέρνηση με βάση τα ελλείμματα. Δηλαδή κάθε φορά που βγαίνει μια νέα κυβέρνηση αλλάζει το έλλειμμα του δημοσίου για να κατηγορήσει την προηγούμενη κυβέρνηση ότι τάχατες έκανε μεγάλες δαπάνες και τα έσοδά της δεν ήταν αρκετά. Αυτό ιστορικά είναι αποδεδειγμένο. Θα θυμόσαστε την απογραφή του κυρίου Αλογοσκούφη, θα θυμόσαστε το 25% αναθεώρηση της εθνικής μας παραγωγής, του ΑΕΠ δηλαδή, του ακαθάριστου εμπόριου προϊόντος, το οποίο σόκαρε τον κόσμο και ξεκίνησε από τότε όλη αυτή η κατηγορία κατά της Ελλάδας για τα ψεύτικα στατιστικά στοιχεία. Και για να πούμε την αλήθεια, θέλω να σας ενημερώσω ότι πρώτη φορά η αμφισβήτηση των ελληνικών στοιχείων προέκυψε από τον κύριο Γιάννη Μαρίνο, τον δημοσιογράφο του Βήματος και δημοσιογράφο του τέως Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο οποίος ήταν ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ο οποίος αμφισβήτησε τα στατιστικά μας στοιχεία στο Ευρωκοινοβούλιο
και όλοι απόρρισαν και δημιουργήθηκαν τέτοια αρνητικά σχόλια εκείνη την εποχή. Τότε ήταν κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, αλλά είχαν κερδίσει τις ευρωεκλογές η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας. Μόνο εμείς το κάνουμε αυτό. Γιατί γίνεται αυτό? Ο κύριος Παπακοσταντίνου ευθύνεται τεράστια, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, η Eurostat, η στατιστική της υπηρεσία δηλαδή, έχει ορισμένους κανόνες. Οι κανόνες αυτοί λένε ότι δύο φορές το χρόνο δημοσιεύεις προβλέψεις για το έλλειμμα του χρόνου που τρέχει. Δηλαδή, τον Απρίλιο του 2009 η Νέα Δημοκρατία, η στατιστική υπηρεσία δηλαδή, επί Νέας Δημοκρατίας, είχε ανακοινώσει ένα έλλειμμα, πρόβλεψη ελλείμματος, 3,7%. 1 Οκτωβρίου, δηλώθηκαν, αισθάνθηκαν οι πίνακες με τις επόμενες πιο ολοκληρωμένες προβλέψεις για το έλλειμμα του 2009, που ήταν 6%. Εκλέγεται η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η νέα κυβέρνηση ακόμα δεν είχε ορκιστεί. Την επόμενη μέρα που ορκίστηκε ο κύριος Παπακοσταντίνου υπουργός, πότε πρόλαβε να κάνει τις μετρήσεις? Σύμφωνα με ανακοινώσεις και με συνεντεύξεις που είχε δώσει ο τότε Γενικός Γραμματέας της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο κύριος Κοντοπυράκης, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Παπακοσταντίνου, και ίσως έχει έγγραφα γι' αυτό, δεν ξέρω, ο κύριος Παπακοσταντίνου του είπε ότι θα βάλει το έλλειμμα του 2009 από 6% που μόλις είχε σταλεί στην Ευρώπη, θα το βάλει στο 14,8. Αυτό είναι τόσο συγκλονιστικό και τόσο ψεύτικο. Στη συνέχεια ο κ. Παπακοσταντίνου σκέφτηκε ίσως το 14,8% να ήταν λίγο απότομα αναθεωρημένο από αυτόν. Δεν χρειαζόταν τότε εμείς να στείλουμε ως χώρα καινούργια πρόβλεψη. Έπρεπε να πάμε στον επόμενο Μάρτιο και να δηλώσουμε το έλλειμμα του 9, το Μάρτιο του 10, το τελικό έλλειμμα του 9, όπως κάνουν οι χώρες. Τι δουλειά είχε να πάει τον Οκτώβριο να δηλώνει 14,8% και μετά να το παίρνει πίσω και να λέει «Α, ο κ. Κοντοπυράκης σας είπε ψέματα, δεν ήταν 14,8 που αυτός είπε ψέματα και ο κ. Κοντοπυράκης το είπε, ο ψεύτης αποκαλεί εμένα ψεύτη, το δήλωσε και όχι μόνο στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης αλλά και στα ξένα, διότι ο κ. Κοντοπυράκης ήταν καθηγητής στη Νέα Υόρκη, σε Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Και μετά ο κ. Παπακοσταντίνου στις 18 του μηνός αποφάσισε, Οκτωβρίου, αποφάσισε να το φέρει λίγο πιο βαθμιαία την αύξηση του ελλείμματος και ανακοίνωσε στην ΕΚΟΦΗΝ 18 Οκτωβρίου, δηλαδή στο Λουξεμβούργο, που συνεδρίασαν οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρώπης, ότι το έλλειμμα δεν ήταν 14,8, λάθος, κάπως λάθος ήτανε, ήταν 10% ή 12%. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Δεν μπορείς σαν υπουργός να βγαίνεις να λες 10 ή 12. Οι δύο ποσοστιαίες μονάδες αντιστοιχούν με δισεκατομμύρια. Μετά από αυτό, το Νοέμβριο, αρχές Νοεμβρίου, ο κ. Παπανδρέου δηλώνει ότι το έλλειμμα δεν είναι 10 ούτε 12, είναι 12,7. Μετά ο κ. Παπακοσταντίνου φτιάχνει μια επιτροπή για να μελετήσει το έλλειμμα, υποτίθεται, και να το μετρήσει. Μέσα στην επιτροπή αυτή υπήρχαν τα δύο στελέχη εκπρόσωποι. Ο ένας του κ. Προβόπουλου της Τράπεζας Ελλάδος, ο κ. Σιμιγιάννης, και η κυρία Μπαλφούσια, πρώην συνάδελφός μου στο ΚΕΠΕ και η οποία ήταν εκπρόσωπος του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Παπακοσταντίνου, οι οποίοι τα δύο αυτά μέλη της Ελστάτα, του Συμβουλίου της Ελστάτα, συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη που είχε φτιάξει το 2009, είχε συγκροτήσει ο κ. Παπακοσταντίνου με τον κ. Πλασκοβίτη και τον κ. Ζαχινίδη. Και το μελέτησαν το έλλειμμα, υποτίθεται, και το βγάλανε 12,7%.
Ανακοινώνεται δηλαδή τον Ιανουάριο του 10 ότι δεν ήτανε, ήτανε σωστός ο κύριος Παπανδρέου που είπε 12,7%. Και μάλιστα προσθέτουν εκεί μέσα και με στοιχεία λένε ότι εάν μεταβληθεί τώρα λέει το έλλειμμα, η μεταβολή του θα είναι κάτι σαν 0,001%. Τίποτε δηλαδή. Λοιπόν, ερχόμαστε στο Φεβρουάριο του 10 και το Μάρτιο του 10 και αρχίζει ο κύριος Παπακωνσταντίνου να μας λέει ότι ο κύριος και τα στελέχη τα άλλα του Υπουργείου, τα υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Πλασκοβίτης, διότι ο κύριος Πλασκοβίτης αντικατέστησε τον κύριο Κοντοπυράκη. Τον αναγκάσαν να παραιτηθεί τον Οκτώβριο και ανέλαβε ο κύριος Πλασκοβίτης υπεύθυνος στατιστικής μας υπηρεσίας. Λοιπόν, ανακοινώνουν ότι δεν είναι 12,7% αλλά είναι κάτι σαν 13% ή 14%. Τελικά το κόλλησαν στο 13,6% και μετά από αυτό αρχίζουν ανακοινώσεις ότι είμαστε χώρα απατεώνων, τιτανικός κλπ. Και μας βάζουν στο πρώτο μνημόνιο. Ταυτόχρονα όμως θέλω να ανακοινώσω και το εξής, και υπάρχουν έγγραφα γι' αυτό, τα οποία τα έχουν καταθέσει στους εισαγγελείς, διότι μου τα έστειλε η Ομογένεια της Αμερικής, η Ελληνική Ομογένεια της Αμερικής, όπου στις 10 Ιανουαρίου του 2010, Αμερικάνικη Επενδυτική Εταιρεία προσέφερε η Heyman, PLC, προσέφερε στον κύριο Παπανδρέου 27 δισεκατομμύρια, 27 να αναλογιστείτε το μέγεθος των 27 δισεκατομμυρίων είναι φοβερό, δηλαδή το έλλειμμα το τελικό, αυτό το διωγγωμένο, τέλος πάντων το μη μετρημένο, που δηλώθηκε στις 15 Νοεμβρίου του 2010, ήταν 36 δις. Λοιπόν, τον Ιανουάριο, 10 μήνες πριν, του προσφέρανε, του κυρίου Παπανδρέου, 27 δις με ένα επιτόκιο 3,1% τη στιγμή που δανειζόμαστε με 7, 8 και 10%. Αλλά φαίνεται υπήρχε σχέδιο, έτσι εγώ το εξηγώ, κάθε λογικός άνθρωπος το σκέφτεται αυτό, γιατί δεν τα πήρε εκείνα τα λεφτά ο κύριος Παπανδρέου. Πιθανόν να υπήρχε αυτό το σχέδιο να μπούμε μέσα στο μνημόνιο, το πρώτο μνημόνιο. Και στο πρώτο μνημόνιο δεν θα μπαίναμε με ένα έλλειμμα 10% και 12%, δεν θα μπαίναμε με αυτό το έλλειμμα σε καμία περίπτωση. Θα μπαίναμε με ένα μεγάλο έλλειμμα, γύρω στο 14%. Λοιπόν, μπήκαμε σε αυτό στο μνημόνιο αυτό λόγω ακριβώς των ανακοινώσεων και αυτής της μεθοδευμένης, θα έλεγα, διαδικασίας ανακοινώσεων χωρίς καμία μέτρηση, γιατί αν υπήρχαν μετρήσεις, γιατί δεν μας τις έφερε να μας τις δείξει όταν εμείς μπήκαμε στο Συμβούλιο ο κύριος Γεωργίου, αν τις είχε τις μετρήσεις και τις μελέτες. Το πιο απλό, τι το πιο απλό, να μας πει κύριε Γιωργαντά, κύριε Λογοθέτη, κύριε Φιλίππου, εδώ είναι τα νούμερα, εδώ είναι οι μελέτες και οι μετρήσεις. Και δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Γιατί φαγώθηκαν, μας πίεζαν με κάθε μέσο να εξουδετερωθούμε. Μας είχαν μετατρέψει σε σφραγίδες, είχαμε προσπαθήσει να το πούμε αυτό παντού, το είπαμε, ενημερώσαμε τους πάντες στην πολιτική ηγεσία, αλλά οι πόρτες ήταν κλειστές. Λοιπόν, ακόμα και το μεσοπρόθεσμο τώρα που ψηφίστηκε, εάν τον Ιούνιο του 2011 το έλλειμμά μας δεν ήταν ανακοινωμένο για το 10, δεν ήταν ανακοινωμένο στο 10,3, αλλά ήταν λίγο λιγότερο από το 10%, δεν θα μπαίναμε στο δεύτερο μνημόνιο, στο μεσοπρόθεσμο. Γιατί όλα αυτά? Είναι υπεύθυνοι και δεν μας ενδιαφέρει εάν ο κύριος Παπακωνσταντίνου και η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και ο κύριος τέος πρωθυπουργός μας, εάν είχαν ανικανότητα ή αν ήταν ανώριμοι ή τι σκοπιμότητες είχαν, εμείς βλέπουμε τα έργα και τις συνέπειες. Και οι συνέπειες είναι ότι κάποιοι βγάλανε λεφτά τη στιγμή που ο ελληνικός λαός
από τον ελληνικό λαό έχουν αφαιρεθεί βία ό,τι κατέκτησε τις τελευταίες 3 δεκαετίες για να έχει αξιοπρεπή γυρατιά και για να δει τα παιδιά του να ζουν σε μια πραγματικά αναπτυγμένη Ελλάδα. Τη στιγμή αυτή μερικοί βγάλανε πάρα πολλά λεφτά. Εδώ έχω καταγράψει από το Bloomberg όλες τις ημερήσιες κινήσεις των CDS, δηλαδή των ασφαλίστρων κινδύνου, των χαρτιών αυτών με τα οποία στοιχηματίζεις για χρεοκοπία οργανισμών και χωρών και βγάζεις λεφτά όταν πέσεις μέσα. Λοιπόν, όλες αυτές οι ανακοινώσεις οι οποίες γίνονται από το Υπουργείο Οικονομικών από τον Οκτώβριο του 2009 για 10 μήνες, οι ανακοινώσεις αυτές δίνανε τροφή στους κερδοσκόπους. Πολλοί βγάλανε πάρα πολλά λεφτά. Θα σας αναφέρω ότι τον Δεκέμβριο, ας πούμε από τον Μάιο, το Μάιο του 10 που έγινε το πρώτο μνημόνιο, μέχρι σήμερα οι μονάδες τότε ήταν 700 περίπου, 697 των CDS και σήμερα είναι 24.000. Δηλαδή όποιος αγόρασε τότε CDS έχοντας κατά νου και έχοντας και υπόψη του και τις δηλώσεις του Στροσκάνα, δηλαδή ότι αυτά σχεδιαζόντουσαν, και αγόρασε CDS τότε, τον Μάιο δηλαδή του 10, μέσα σε ένα χρόνο έχει βγάλει 180 φορές πάνω τα λεφτά που έβαλε τότε. Εάν πάρουμε μάλιστα και από τον Οκτώβριο του 2009, τα νούμερα είναι τραγικά. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βγάλαν λεφτά πρέπει να διερευνηθούν από τη Βουλή και τους το είπα στην Εξεταστική Επιτροπή. Αυτοί θα ψάξουν να βρούνε ποιοι βγάλανε λεφτά από την χώρα μας, γιατί θα υπάρχουν και Έλληνες πολλοί που βγάλανε λεφτά. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω ποιοι είναι και με ρωτούσε ο κύριος Ρήγας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο δεν τον ήξερα, πρώτη φορά τον συνάντησα, ήταν ο μόνος ο οποίος υπήρχε και ο οποίος έκανε ερωτήσεις τελείως. Πώς να σας πω, ήθελε να δημιουργήσει μια εικόνα και έκανε ότι δεν καταλαβαίνει ότι το ποσοστό δεν είναι νούμερο. Μπορεί και να μην το καταλάβαινε ο άνθρωπος βέβαια, μέχρι που και ο κύριος Πρωτόπαπας παρενέβη και του λέει αυτή η διαφορά που βγάζεις, γιατί λέει 15,4% που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο ως το έλλειμμα, το οποίο δεν απέχει πολύ από την πρώτη πρόβλεψη του κυρίου Παπακοσταντίνου, 14,8. Αυτή η διαφορά λέει μεταξύ του 15,4 και του 13,6 είναι 1,8. Τι μας λέτε κυρία Γιωργαντά, είναι πολύ μικρό το νούμερο. Του λέω κύριε Ρήγα, αυτό είναι ποσοστό, δεν είναι λεφτά, αυτός είναι δείκτης. Μα κύριε Γιωργαντά δεν μου απαντάτε, να επιμένει. Δεν ξέρετε να μου απαντήσετε. Αυτό έλεγε. Μέχρι που και ο κύριος Πρωτόπαπας, ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής παρενέβη. Λοιπόν, η ζημία με τελείως συντηρητικές μετρήσεις που υπέστη το δημόσιο από αυτό το έλλειμμα του 15,4, το οποίο σήμερα είναι 15,8, γιατί αναθεωρήθηκε τελείως λανθασμένα το ακαθάριστο εμπόριο προϊόν που αποτελεί τον παρονομαστή του κλάσματος, δηλαδή το έλλειμμα βγαίνει σαν ένα κλάσμα. Στον ονομαστή μπαίνει το έλλειμμα σε δισεκατομμύρια και στον παρονομαστή η εθνική μας παραγωγή πάλι σε δισεκατομμύρια. Λοιπόν, αυτό το έλλειμμα ήταν 36 δις στον αριθμητή. 18 δις ήταν η ζημία. Η ζημία που υπέστη το δημόσιο, 18 δισεκατομμύρια. Μπορούμε να το συγκρίνουμε με τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων του στενότερου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν από τις απολύσεις, πριν από τις περικοπές και πριν από την εφεδρεία. Αυτό το μισθολόγιο ήταν 15 δις συνολικά σε όλο το δημόσιο τομέα μαζί και με τις δημόσιες επιχειρήσεις. Και οι συντάξεις 5 δις. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε ότι αν γλιτώναμε αυτά τα 18 δις, δεν ήταν ανάγκη να προβούμε σε αυτές τις εξευτελιστικές για την προσωπικότητα του ελληνικού λαού μειώσεις στους
μισθούς και στις συντάξεις. Επίσης, και που είμαστε ακόμα, το καλοκαίρι και του χρόνου τέτοιο καιρό θα ψάχνουμε στα σκουπίδια. Αυτά που είπε η κυρία Δελιβάνη είναι αληθινά και τα προβλέπουν διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Και το έλλειμμα το 2020 δεν θα είναι 120% παρά το αυτό το PSI που μας το φέρνουν σαν θρίαμβο, θα είναι 150% περισσότερο από ό,τι ήταν το 2009. Έτσι θα είναι και μας λένε ψέματα. Συνεχίζουν να μας λένε ψέματα. Δηλαδή τι είμαστε και μας λένε ψέματα, να βγουν από την αλήθεια. Λοιπόν, αυτό τα 18 αυτά δισεκατομμύρια έτσι συγκρίνονται. Και σε τι οφείλονται, βάλανε μέσα τις επιχειρήσεις τις δημόσιες, 21 επιχειρήσεις βάλανε το 2009 και τώρα ετοιμάζονται τα επόμενα χρόνια, βάλανε 30, 40, 100, δεν ξέρω, μια ανακοινώνει 40, μια 50, μια 100, χωρίς μελέτες, τελείως αφαίρετα. Δεν έχει γίνει ταξινόμηση των θεσμικών μονάδων, θεσμικές μονάδες είναι οι διάφορες οικονομικές μονάδες της χώρας. Υπάρχουν 4 τομείς στην εθνική μας οικονομία, στους εθνικούς λογαριασμούς, και αυτός που μετράει για την εξαθλίωσή μας είναι ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης. Λοιπόν, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι ΔΕΚΟ δηλαδή, ήταν από την αρχή που βγήκε οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν μέσα στους μη χρηματοδοτικούς οργανισμούς, εταιρείες, στις μη χρηματοδοτικές εταιρείες. Και μείωναν το έλλειμμα, δεν το αυξάνανε, και οι κανονισμοί αυτοί μας δίνουν την ευκαιρία να μην τους βάλουμε στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης και επιλέξαν να τους βάλουμε. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν θέλω να σας πω. Εγώ βέβαια θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά το PSI, αυτό θα μας κατρακυλήσει πάρα πολύ προς τα πίσω, θα μας φέρει. Στην ουσία η ρευστότητα των τραπεζών μας εξαφανίζεται, θα αναγκαστούν να πάρουν δάνεια από ξένους και οι τράπεζες θα γίνουν ιδιοκτησία των ξένων, θα μπορούν να ανοίγουν τους λογαριασμούς μας όποτε θέλουν. Επίσης, δεν χρειαζόταν καν κούρεμα, κατά την άποψή μου και σύμφωνα με διάφορες έρευνες που έχω κάνει. Χρειαζόντουσαν στην αρχή να πάρουν μερικά μέτρα, το 9, αν ήταν σοβαροί, και με τα λίγα μέτρα που θα παίρνανε τότε, δεν θα μπαίνανε ούτε σε μνημόνια, ούτε πουθενά. Και αυτό ήταν και εισηγήσεις επιτροπών στο Υπουργείο Οικονομικών. Επιτροπών του ΠΑΣΟΚ, όχι επιτροπών της Νέας Δημοκρατίας. Και όσον αφορά τη δραχμή, εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι πρέπει να πάμε στη δραχμή. Νομίζω ότι να πάμε τώρα στη δραχμή, σε αυτή την κατάσταση που είμαστε, νομίζω δεν θα είναι σωστό, γιατί έχουμε χάσει τόσα και τόσα που μπήκαμε στο ευρώ. Να πάμε τώρα πάλι στη δραχμή. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πάμε στη δραχμή, κύριε Καζάκη. Δεν ξέρω. Το συζητάμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Ζωή Γεωργαντά. Να σημειώσω, ήταν παράληψή μου και να με συγχωρείτε, ότι μετά το πέρας των ομιλιών, οι ομιλητές θα δεχθούν ερωτήσεις. Ο κύριος Δημήτρης Καζάκης είναι οικονομολόγος αναλυτής με επαγγελματική διαδρομή στον ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μέλος της πολιτικής επιτροπής του ΕΠΑΜ, είναι ευρύτερα γνωστός από τις δεκάδες ομιλίες του σχεδόν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, με προτάσεις για τη διέξοδο από την οικονομική κρίση. Συγγραφέας του βιβλίου «Η Ειρηνική Πομπεία, το χρονικό μιας προαναγγελτίας ασφαλεοκοπίας», το οποίο μπορείτε να το βρείτε εκτός από τα βιβλιοπωλεία βέβαια, και στην είσοδο του Αμφιθεάτρου εδώ πέρα. Ο κύριος Δημήτρης Καζάκης έχει το λόγο. Ακούμε, εντάξει. Μάθε μας για την δραχμή. Λοιπόν, εγώ αισθάνομαι υπερήφανος, εθνικά υπερήφανος και πάρα πολύ χαρούμενος, διότι πέτυχε το PSI. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Πέτυχε. Μας απομειώνουν εικονικά 75 περίπου δισεκατομμύρια και θα τους πληρώσουμε σε ζεστό χρήμα 80 δισεκατομμύρια. Πέτυχε. Μας δίνουν πίσω μαρουλόφυλλα, τους δίνουμε ευρώ. Διότι
τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία γίνεται η τράπα τώρα, αξίζουν περίπου στην δευτερογενή αγορά 10 με 15 σέντς το ευρώ. Τους τα αλλάζουμε στα 45 σέντς το ευρώ και τους δίνουμε καπάρο, χρηματοοικονομική εγγύηση λέγεται για το συνάφι, 80 δις, 30 δις ως χρηματοοικονομική εγγύηση στον κύριο Νταλάρα και την παρέα του, όχι τον Γιώργο, Γιώργο στο Γιαούγια, το Τσάς. Λοιπόν, στον Τσάς και την παρέα του και άλλα 50 δισεκατομμύρια στους εγχώριους τραπεζίτες, σε τρεις δόσεις. Η πρώτη, τώρα, άμεσα, 23 δισεκατομμύρια, τα δανειζόμαστε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η δεύτερη μέχρι τον Ιούνιο του 2012 και η τρίτη έως το φθινόπωρο του 2012. Μετά δεν θα υπάρχει Ελλάδα, δεν έχουν πρόβλημα, δεν προβλέπεται τίποτα. Και βεβαίως, και ενώ, κοιτάξτε να δείτε, και 3 δισεκατομμύρια να είχαν απομείωση, εικονική απομείωση ομολόγων, σήμερα θα συντογραφιάζαν οι εφημερίδες, μην το ξαναλέτε, δηλαδή, χαρακτηριστικό δε, ότι οι εφημερίδες που βγαίνουν σήμερα, που βγήκαν σήμερα θριαμβολογώντας, κλείνουν ύλη στις 7 η ώρα το βράδυ. Το PSI έληξε επίσημα στις 12 τα μεσάνυχτα. Για να ξέρουμε τι κοροϊδία παίζεται. Τα δε, πώς το λένε, οι δε συντάκτες κλείνουν βασικά την ύλη τους, ειδικά την αυτογραφία και τα ρεπορτάζ, περίπου στις 2 η ώρα το μεσημέρι, 12 με 2, κλείσαμε αυτά. Άντε έκτακτα να πάει στους 5. Όλα αυτά είναι κατευθυνόμενη πληροφόρηση για να μην καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι παίζεται πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Τα 80 δηλαδή δισεκατομμυριάκια, τα οποία θα έρθουν από το πακέτο των 130 δισεκατομμυρίων, νέο δάνειο που θα μας δώσουν, λοιπόν, των οποίων 80 ήδη έχουν αποφασιστεί να πάνε στις τράπεζες, ντόπιες ή ξένες. Τα υπόλοιπα 50 θα πάνε απευθείας στην εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, εκ του οποίου όμως κανένας δεν μας λέει πόσο απομένει και τι θα πληρώσουμε. Με μετρήσεις που έχουν γίνει, εκτιμήσεις που έχουν γίνει, μια και είπε η κυρία Γιώργα για το Bloomberg, πάλι από το Bloomberg και το Data Line DAF, το 2012, 2013, 2014, 2015, που προβλέπεται η ενισχύση του προγράμματος του νέου δανεισμού, θα πρέπει να πληρώσουμε γύρω στα 240 δισεκατομμύρια τοκοχρεωλήσια και δαπάνες εξυπηρέτησης χρέους με πετυχημένο το PSI και με πλεονάσματα από 13 στον προϋπολογισμό, όπως τουλάχιστον μας λένε στο μνημόνιο, έτσι. Εμείς τα δεχόμαστε όλα. Είμαστε οι μόνοι που τους πιστεύουμε. Οι μόνοι. Ούτε οι ίδιοι δεν πιστεύουν αυτά που γράφουν. Αλλά εμείς τους πιστεύουμε. Και θα πρέπει να πληρώσουμε 240 δισεκατομμύρια το προϋπολογισμό και τα πάνε στις πλήρες χρέους και μας δίνουν αυτοί 50 δισεκατομμύρια δάνεια. Τα υπόλοιπα από πού. Ετοιμαστείτε. Διότι ό,τι κομπόδεμα έχει υπάρχει ή ό,τι κατάθεση υπάρχει, όποιος ανόητος ακόμη θεωρεί ότι έχει κατάθεση στην τράπεζα, εννοώ, και ό,τι μικροϊδιοκτησία υπάρχει στη χώρα, θα μαζευτεί υπέρ του δημοσίου χρέους. Διότι πολύ απλά η ελληνική κυβέρνηση τώρα, ούτε ελληνική ούτε κυβέρνηση, λέμε τώρα, κατεφημισμό. Λοιπόν, υπέγραψε ήδη και στις 2 Μαρτίου θα το ξαναυπογράψει με συγκεκριμένη δανειακή σύμβαση και στις 12 Μαρτίου στο νέο Eurogroup την απόλυτη προτεραιότητα εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους της χώρας από εδώ και μπρος. Και μάλιστα έχει δεσμευτεί ότι μέσα στο 2012 θα κατοχυρωθεί με μέσω του εθνικού δίκαιου της χώρας και το 2013 θα υπάρξει συνταγματική διάταξη που θα το κυρώνει. Γι' αυτό και πριν 2 μέρες ο γερμανικός τύπος έλεγε, κοιτάξτε να δείτε, είναι τόσο πολύ σφιχτά τα χρονοδιαγράμματα του μνημόνιου νούμερο 2, που δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα δίμηνο να κάνουμε εκλογές. Οπότε μετά το 2015, όταν βλέπουν, θα είμαστε σε πλησίστη ανάπτυξη, όσοι ζούμε, έτσι τότε, και βεβαίως όσοι έχουν δουλειά, να δουλεύουν ως δουλοπάρικοι στη ίδια τους τη χώρα, απέναντι στα νέα αφεντικά και τους φεουδάρχες, τραπεζίτες φεουδάρχες που έχουν κατασταθεί στη χώρα. Προσέξτε, το μνημόνιο 2, κατά τη γνώμη μου, να μου επιτρέψετε, αν και όχι ιστορικός, αλλά εδώ που τα λέμε, έχουμε βαρεθεί
τους ειδικούς ή αυτούς που παίζουν τους ειδικούς. Έχουν ισοπεδώσει μια ολόκληρη χώρα εδώ και δεκαετίες και τους βλέπουμε ξανά. Όσο περισσότερο απογοητεύεις και διαλύεις, απογοητεύεις ένα λαό και διαλύεις μια χώρα, όσο περισσότερο αποδεικνύεσαι ψεύτης, όσο περισσότερο πέφτεις έξω στους προβλέψεις σου, τόσο πιο αξιόπιστος γίνεις. Και τους βλέπουμε όλους αυτούς να περιτριγυρίζουν τα παράθυρα, τα πάνελ και τα διαπράγματα με ύφος 100 καρδιναλίων ή πιο ωραία, μ' άρεσε μια έκφραση που χρησιμοποιούσε στη Γαλλία, η κλασική λογοτεχνία της Γαλλίας, ο Μπαλζάκ συγκεκριμένα, 100 μπουργκράφων να μας λένε ότι αυτός είναι ο δρόμος. Λες και πέσανε μέσα σε έστω μία εκτίμηση που είχαν κάνει όλο αυτό το διάστημα. Ούτε μία δεν έχουν πέσει μέσα. Αλλά είναι ο κανόνας πιστοποίησης και επιβεβαίωσης του δρόμου που πρέπει να ακολουθήσουμε. Μέσα τις τελευταίες 3 εβδομάδες η Ελλάδα έζησε το μαρτύριο που έζησε ανάμεσα στο 1830 και το 1833. Για όσους δεν ξέρουν ιστορία, ψάξτε το να δείτε τι τρομακτικές αναλογίες υπήρχαν στην Ελλάδα του 2012, των 3 τελευταίων εβδομάδων. Μέσα σε 3 εβδομάδες περάσαν 3 χρόνια των αρχών του 19ου αιώνα. Τότε καταλήξαμε μια βαρβαροκρατία. Τώρα θα καταλήξουμε να μην έχουμε κράτος. Και θα σας πω γιατί. Καταρχήν με το μνημόνιο νούμερο 2 καταργείται το σύνολο των θεσμικών κοινωνικών κατακτήσεων που είχε ο ελληνικός λαός από τις αρχές του 20ου αιώνα. Όλα. Ξεχάστε συντάξεις, ημερομίσθια, συλλογικές διαπραγματεύσεις, κλαδικές συμβάσεις, εθνικές συμβάσεις, συνδικαλισμός, τα πάντα, ασφαλιστικά ταμεία, τα πάντα. Ανάμεσα δε στις προβλέψεις είναι τόσο τραγικές όπου προβλέπετε το εξής. Από εδώ και μπρος και σε διάστημα μέχρι το 2018, αν θυμάμαι καλά, διότι προβλέπουν ότι μέχρι το 2020 θα έχουμε λύξει το πρόβλημα του χρέους το 120,5. Προσέξτε το, έχουμε καθηγητές οικονομίας εδώ και αν πείτε σε έναν οικονομολόγο και ειδικά οικονομέτρη ότι θα βγάλουν εκτίμηση ενδεκαετίας με μισό τα 100, δηλαδή 120, προσέξτε, κάνανε λάθος και αντί για 120 έχουν 120,5. Ακρίβεια, δηλαδή μιλάνε, πρέπει να τους πάρεις το μπουκάλι για να τους το φορέσεις καπέλο. Αυτό που ρίξανε στον ταλάρα είναι τίποτα, δηλαδή, πώς θα αυτό που πρέπει να το ρίξουν αυτό. Καταρχήν να τους πάρουν τα πτυχία να τα σκίζουν. Λοιπόν, αλλά κοροϊδεύουν. Είναι όπως αυτό που γίνεται με την ιστορία. Με τα σούπερ μάρκετ, τις μεγάλες πολιτικές, δεν σου λένε 20 ευρώ πληρώνεις, 19,9 πληρώνεις. Έτσι, αυτό. Όπως και στο PSI. Δεν είναι 50%, είναι 53,5. Ανοησίες αρκούδας. Λοιπόν, τέλος πάντων, πέρα από αυτά, χάθηκαν τα πάντα. Ανάμεσα στις προβλέψεις της συνταξιοδότησης των ερχόμενων γενιών των Ελλήνων, προβλέπεται η σύνταξη να κατέβει στο επίπεδο που υπάρχει σήμερα στις χώρες ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Βουλγαρία και την Αλβανία. Αυτό που σας λέω δεν είναι δική μου εκτίμηση ή κάποιων ανθρώπων που εκτιμούμε περίπου τα πράγματα. Το λέει επακριβώς κατά λέξη το μνημόνιο νούμερο 2 και ο εφαρμοστικός του νόμος. Κατά λέξη, όταν ξεκινήσανε κάποιοι σαν και εμένα με τριμμένη στα δάχτυλα στην αρχή και λέγαμε παιδιά, διαγράψτε χρέος, επανεκκινήστε την οικονομία να δούμε τι θα γίνει και αν χρειαστεί φεύγουμε από το ευρώ να μπορέσουμε να τάξουμε, να ελέγξουμε την οικονομία και να την ανατάξουμε, να βρούμε τα χρηματοοικονομικά μέσα που χρειάζεται μια επανεκκίνηση της οικονομίας, μας λέγατε να μας κάνετε Αλβανία, να μας κάνετε εσείς. Τι θέλετε, να γίνουμε Αλβανία. Εντάξει, λέω, εντάξει, εφόσον είναι να γίνουμε Αλβανία, ας προχωρήσουμε να γίνουμε Ευρώπη και η Ευρώπη μας κάνει Αλβανία. Μας κατεβάζει στο επίπεδο μισθού και αποδοχών που προβλέπεται από την Αλβανία. Ξέρετε πόσο ο μέσος βασικός μισθός που προβλέπεται σε αυτές τις χώρες. 175 ευρώ μηνιάτικο. Αν θεωρείτε ότι 400-500 που βλέπετε αυτή τη στιγμή από την πρώτη φάση μνημονίου κάθε μείωσης είναι λίγα, μη φοβάστε, έχει μέλλον. Λοιπόν, αλλά ακόμη και η συνταξιοδότηση
δεν θα γίνεται σε λίγο από τα ασφαλιστικά ταμεία, καθότι τα ασφαλιστικά ταμεία είναι αδύνατο να υπερβούν την κρίση που έχουν οδηγηθεί, το κούρεμα φυσικά του χρέους και της ανασφάλισης της εργασίας που υπάρχει ήδη στη χώρα και λόγω της ανεργίας. Οπότε ήδη προβλέπεται ότι μετά τον Ιούνιο του 2012, bye-bye στα ταμεία, bye-bye στο ΕΦΑΠΑΞ, bye-bye στο επικουρικό και θα μείνει η δυνατότητα να δοθεί μια σύνταξη από τον κρατικό προϋπολογισμό όπου θα μεταδοθούν οι εισφορές των εργαζομένων, θα δοθεί μια σύνταξη κοινωνικής πρόνοιας, η οποία θα είναι εκεί, γύρω στα 200 ευρώ. Από εκεί και πέρα, όποιος έχει την τσέπη, πάει στον ιδιώτη ή ο εργοδότης θα τον ασφαλίσει και θα μπορέσει να παίρνει περισσότερα, όπως γίνεται με την ιδιωτική ασφάλιση. Όμως, ούτε αυτό είναι αρκετό. Διότι οι Έλληνες, εκτός από διεφθαρμένοι, έχουν και ένα άλλο βασικό μειονέκτημα. Ήταν κορακοζόητοι. Και λέω ήταν, θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Κορακοζόητοι. Και έτσι το μνημόνιο νούμερο 2 προβλέπει ότι μέχρι το 2018 το συνταξιοδοτικό έτος που προβλέπεται για τους Έλληνες θα είναι τα 70 χρόνια. Προσέξτε όμως, επειδή και πάλι θα βρεθούν κάποιοι κερατάδες που θα πάρουν συντάξει. Υπάρχει αυτό το, αυτή ας πούμε, γιατί προσέξτε. Προσέξτε, τώρα ο μέσος όρος ζωής, προσδόκιμο ζωής του Έλληνα είναι περίπου στα 85 και 70, 15 χρόνια. Σου λέγε κάτσε ρε φίλε, τους πληρώνω εγώ τους τεμπέντες διεφθαρμένους 15 χρόνια. Γιατί? Οπότε σκεφτήκαν το εξής. Πρώτον, όταν πας σε συνταξιοδότηση από εδώ και μπρος, όταν πας σε συνταξιοδότηση θα σε ρωτάνε. Δεν μου λες κάτι, έχεις καμιά Ουκρανέζα μικρή που έχεις παντρευτεί τώρα πρόσφατα, οπότε όταν τα κακαρώνεις εσύ θα πρέπει να πάρεις τη σύνταξή σου. Ή ξέρω εγώ μήπως έχεις κανέναν Έλληνο τέκνο με αναπηρία που μας γλίτωσε. Γιατί ξέρετε τις αναπηρίες, από τα 80% κατεβάσανε στα 20 να πεθάνει ο κόσμος. Να τελειώνουμε. Έτσι αλλιώς γεννώσιμα φάρμακα να το δίνουν. Θα κακαρώσει μια ώρα αρχίτερα, ειδικά αυτοί που έχουν ανάγκες κάπως πάνω από το μέσο όρο. Τους τελειώνουμε γρήγορα. Παλιά το λέγανε και άδας, σήμερα το λένε κοινωνική αλληλεγγύη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα σου λέει, μήπως υπάρχουν εξαρτώμενα μέλη από σένα, σαν συνταξιούχος, ώστε σε περίπτωση που υπάρχουν και δικαιούνται τη σύνταξή σου μετά θάνατο, τότε θα σου μειώσουμε τη σύνταξη από τώρα. Αυτό προβλέπεται από τον νόμο του μνημονίου. Λοιπόν, και βεβαίως με όλα τα υπόλοιπα μέτρα, διάλυση του συστήματος υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, όλα αυτά τα πράγματα που ζούμε, τα οποία ζούμε έτσι με όλα τα καλά, τα ξένα πανεπιστήμια βγάλανε μια μελέτη και λένε, κοιτάξτε να δείτε, οι Έλληνες με όλα τα μέτρα, δεν το λένε μόνο τα ξένα πανεπιστήμια και οι δικοί μας επιστήμονες το λένε, σε μελέτες που κάνουν αυτή τη στιγμή, λένε, κοιτάξτε να δείτε, μέχρι το 2020, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε φτάσει στα 120, τα 100, 120, συγγνώμη, 120,5% του ΑΕΠ δημόσιο χρέος, αλλά οι Έλληνες θα έχουν χάσει 10 έτη από το προσδόκιμο της ζωής τους. Οπότε το σκεφτήκανε αυτοί και σου λένε πρόσεξε, 70 θα τον βγάζω σύνταξη, μείον 10, 75, για 5 χρονάκια εντάξει, θα του δώσω και ένα, πώς το λένε, και μια σύνταξη των 180-200 ευρώ, θα την βγάλει. Γιαουτάκι μπορεί να παίρνει, δεν ξέρω πώς θα πάει η τιμή στο γιαουτάκι τότε. Λοιπόν, έτσι αλλιώς θα φροντίσουμε να κακαρώσουν πιο νωρίς τα εξαρτώμενα μέλη των συνταξιούχων, οπότε θα μείνουν αυτοί. 5 χρονάκια τα καθαρίσαμε. Αυτή είναι η φιλοσοφία του μνημονίου. Πλάκα-πλάκα αυτό είναι. Διαβάζετε τον νόμο. Τέτοιο πράγμα εγώ προσωπικά, παρά το γεγονός ότι ασχολούμαι περίπου 2 δεκαετίες και από την επαγγελματική διαστροφή με τέτοια πράγματα, σας εξηγώ, σας λέω, δεν έχει συμβεί πουθενά στον κόσμο. Η γενοκτονία που προβλέπεται για τον ελληνικό λαό είναι πρωτοφανής. Λες και εκδικούνται αυτόν τον τόπο, αυτόν τον λαό, γιατί ήταν ο πρώτος που σήκωσε κεφάλι ενάντια στην Ιερά Συμμαχία, Ράιχ νούμερο 1. Πώς? Καμία σχέση. Καμία σχέση. Σας πληροφορώ ότι η καταστροφή που υπέστη η Αργεντινή, που υπέστη η καταστροφή η Αργεντινή, είναι παιδική χαρά μπροστά σε αυτό
που συμβαίνει στην Ελλάδα. Και άποψη επίσημων οικονομικών δικτών, και θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, και αν θέλετε σε προοπτικές οικονομίας ή υποδομές της οικονομίας μας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, πραγματικά εγώ τίνω να πιστέψω, ειλικρινά, ότι εδώ εκδικούνται έναν λαό, ο οποίος σας λέω, για πρώτη ήταν ο πρώτος που σήκωσε κεφάλι ενάντια στο Ράιχ νούμερο 1, η Ράση Μαγεία το λέγανε τότε. Ήταν ο πρώτος λαός που σήκωσε κεφάλι και νίκησε το Ράιχ νούμερο 3. Σωστό, μέσα. Και φροντίζουν ή μάλλον προσπαθούν να βρουν τους τρόπους ώστε να μην είμαστε ο πρώτος λαός που θα δώσει το κέριο τύπημα στο Ράιχ νούμερο 4. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω διαφορετικά αυτή τη ζέση που γίνεται από την ιστορία. Φυσικά υπάρχουν μεγάλα σχετικά πλεονεκτήματα για την οικονομία τους, που εκποιώντας την ελληνική οικονομία, υπέδαφος, αέρα, ήλιο, τα πάντα, θα πρέπει να τα εξασφαλίσουν και βέβαια σε βάρος του ελληνικού λαού. Άλλωστε είναι γνωστό, έτοιμος εδώ ο τόπος, βλογημένος που λέγανε οι παππούδες μας, είναι ωραίο οικόπεδο, ευάρεο, ευήλιο, σε πολύ καλή γωνιά του κόσμου, έχει όμως αυτό το πρόβλημα. Έχει 11 εκατομμύρια παρήσαρχους, που είναι και στενά κεφάλια. Οπότε τι γίνεται, τους βάλαμε σε μια συγκροτημένη τακτική εκμαυρισμού τα τελευταία 2-3 δεκαετίες, τους μάθαμε να ζουν με δανεικά, με επιδοτήσεις, με ρουσβέτια από τα κόμματα εξουσίας. Είχαν μια αντιπολίτευση που το μόνο που τους ένοιαζε είναι να παίρνει την κρατική επιδότηση και να κάθεται στον νομοταγή στα έδρανα του κοινοβουλίου και απλά να γαυγίζει εκ του ασφαλούς χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα. Και τελειώσαμε εδώ με αυτούς. Έτσι υπολόγισαν. Την ίδια ώρα που γίνεται αυτό που γίνεται τώρα, και ενώ συντοκραγάζουν ότι λέει χρησιμοποίησαν τα closets, δηλαδή τις ειδικές ρήτρες των ομολόγων που είχαν ψηφίσει για να διαγράψουν το 94% των κατόχων και άλλες τέτοιες αναλυσίες, θα μπορούσαν κάλλιστα να προχωρήσουν σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου με μονομερή διαγραφή του μεγαλύτερου κομματιού του χρέους. Άλλωστε το ομολογούσαν και οι ίδιοι, λέγοντας ότι αν δεν πετύχει, υπάρχει και πλάν B, μας έλεγε ο κύριος Γιούγκερ, δηλαδή να δώσουν την εντολή στην ελληνική μεσαγωγικά και κυβέρνηση μεσαγωγικά. Δεν εκτελεί παρά μόνο εντολές, δεν είναι θέμα. Και μάλιστα εντολές από τους πάνω, διότι εντολές από τους κάτω το ξεχάσει. Ότι υπάρχουν και εντολές από τους κάτω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν θα δινόταν εντολή να πάει και κάνει πράξη νομοθετικού περιεχομένου όπου θα διαγράψει τα χρέη. Και επειδή μας το είπε και ο κ. Παπαδήμος, ποιο είναι που έλεγα, μόνο που με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου που διαγράφει το χρέος, δεν είσαι υποχρεωμένος να πληρώσεις χρηματοοικονομικές εγγύησεις. Διαγράφεις, δεν πληρώνεις. Τώρα μας κουρεύουνε και τους πληρώνουμε πάνω. Και το αστείο της όλης της ιστορίας είναι ότι βγαίνουν οι υπουργοί της κυβέρνησης και η ίδια κυβέρνηση και λένε το εξής φανταστικό. Όλα αυτά τα κάνουμε για να μην πυροδοτηθούν τα CDS, να μην πληρωθούν τα CDS. Και τι μας νοιάζει εμάς? Και σταμάτα ρε παιδιά, γιατί τι μας νοιάζει εμάς? Μοιάζει όμως τα έτερα αφεντικά, τα υπερατλαντικά. Αυτούς που φρόντισαν να φέρουν τη συγκεκριμένη κυβέρνηση μαζί με τους άλλους τραπεζίτες, διότι οι τρεις αμερικανικές τράπεζες έχουν τα ελληνικά CDS, τα οποία βεβαίως αν πυροδοτηθούν θα πρέπει οι τράπεζες αυτές να πληρώσουν. Και επειδή τον κύριο Ομπάμα, όπως και τον κύριο Μπούς, τον έχουν κάπου σε ένα τσεπάκι εδώ βαθιά μέσα, του δώσαν εντολή να μην πυροδοτηθούν τα CDS για να μην πληρώσουν χοντρά και μετά πυροδοτηθεί μια κίνηση, πώς το λένε, εκταμίευση ή μάλλον εξαντλήρωση CDS, και οπότε μας έγινε εθνικός σκοπός να μην πληρώνουμε για εμείς να πληρώσουμε. Τι μας νοιάζει εμάς από την ιστορία? Εμάς μας νοιάζει το βίδισμα που δέχεται η χώρα αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσαμε, αν θέλανε, να τεινάξουμε στον αέρα την αγορά CDS, λέγοντας πολύ απλά, δεν πληρώνω αυτό το χρέος, διότι με βάση το διεθνές δίκαιο είναι παράνομο. Άρα εγώ δεν είμαι ο φιλέτης, άρα πάτε τα χαρτιά σας και κάνετε και βάλτε εκεί που ξέρετε. Με μεγάλη ευκολία και μάλιστα χωρίς καμία επίσημη συνέπεια. Διότι πολύ απλά ήταν εύκολο για μας
να αποδείξουμε ότι είναι παράνομο με βάση τα κριτήρια που υπάρχουν στο διεθνές δίκαιο. Όχι απλά επαχθές ή απεχθές, παράνομο στο σύνολο του. Γιατί αυτό είναι παράνομο, δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί πολύ απλά μέρος, ας πούμε, του χρέους αυτή τη στιγμή είναι το περίφημο swap του κυρίου Σιμίτη και της Goldman Sachs. Το swap αυτό, σας δίνω μόνο απλά ένα παράδειγμα, το οποίο αυτή τη στιγμή βγήκε στην επιφάνεια, διότι οι Αμερικανοί, η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς της Αμερικής, κυνηγάει την Goldman Sachs για χειραγώγηση χρεών και μετόχων πελατών της. Ανάμεσα αυτούς είναι και η ελληνική. Και εκεί βγήκε το εξής στοιχείο. Το οποίο βέβαια στο ελληνικό τύπο και στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, εάν ακούστηκε προσωπικά δεν το έχω ακούσει, αν είχε ακούσει και να μην το έχω ακούσει εγώ ή να μην το είχε ακούσει κάποιος του συναφιού μου να μου το μεταδώσει, σημαίνει ότι πέρασε όχι στα ψηλά. Έτσι, ακούστε λοιπόν τι βγήκε με... Τώρα... Πριν από μερικές μέρες, 5 εκατομμύρια.